Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι τη συζήτησή μας. Χαιρετίζουμε τους φίλους και τις φίλες σε όλη τη χώρα. Λύσαμε το θέμα του ΠΑΣΟΚ, τώρα πάμε να λύσουμε και του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πω, καταρχάς μόνος το λαός είχε φτιάξει αυτά που είχε φτιάξει, τώρα χρειάστηκε να τα διορθώσει, δεν διορθώνονται. Λέει το ΠΑΣΟΚ ότι θα μεγαλώσει, θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά δεν έχει τα εχέγγυα πώς θα τα καταφέρει αυτά. Αφού ο αρχηγός που έχει και τα στελέχη που έχει ήταν και την τελευταία τριετία. Τι άλλαξε για να αποδώσουν περισσότερα. Τίποτε. Έχουμε και τον κύριο Κωστόπουλο σήμερα εδώ μαζί μας, ο οποίος ήρθε λίγο από μακριά. Μάλλον όχι από τώρα με τις αποστάσεις τις έχετε... Τις έχω μηδενίσει από τις αποστάσεις. Εγώ είναι τιμή μου που είμαι σήμερα μαζί σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαρά μου. Και δική μου. Αποδέχτηκα την πρόσκληση με τα χαράς, γιατί θέλω να συζητώ με πολιτικούς έντιμους και με πολιτικούς που έχουν πολιτικό λόγο. Όσον αφορά για αυτά που είπατε προηγουμένως για το ΠΑΣΟΚ, ξέρουμε έναν ανδρουλάκι ο οποίος στις εθνικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ το πήγε σε θερμοκρασίες Σιβηρίας και σε ευρωεκλογές το ίδιο πράγμα και βλέπουμε τώρα ότι εκλέχτηκε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εδώ έχουμε κάποιες απορίες. Απορίες γιατί είδαμε και τους υποψήφιους, τον κύριο Δούκα, τον κύριο Γερουλάνο, εντάξει, η Διαμαντοπούλου, η κυρία Διαμαντοπούλου έφυγε από το ΠΑΣΟΚ από το 12. Mm. Δεν έπρεπε καν να βάλει υποψηφιότητα. Απαιτήθηκε όμως ότι είχε και αυτή μια δύναμη. Είχε δύναμη με τις πλάτες του Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, ναι. Και ας με παρεξηγήσουν πολύ. Λοιπόν, όσον αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη, όταν λέτε ότι με τις πλάτες του Μητσοτάκη, τι ωφελείται ο Μητσοτάκης? Λοιπόν, θα σας πω. Από αυτό, τη Διαμαντοπούλου. Τι ωφελείται? Ναι. Είχε χαρτοφυλάκιο. Χαρτοφυλάκιο? Ναι, δεν είχε όταν ήταν στην Ευρώπη. Η κυρία Διαμαντοπούλου. Οσά, στον Οσά. Ναι. Δεν πήγε. Ήταν υποψηφία για να γίνει. Ναι. Συμμετείχε όμως. Ναι. Λοιπόν, έχει διαφορά. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι κάποια νομαρχιακή πήγε και ψήφισε Ανδρουλάκη. Έγιναν παράπονα. Κάποια νομαρχιακή. Νέα Δημοκρατία. Δεν λέμε, μην το πούμε αυτό γιατί μπορούν να μας στοχοποιήσουν. Έχω πληροφορίες εγώ. Λοιπόν, λέγεται αυτό. Ότι μπορεί να γίνει και γενικό. Λοιπόν, για να το συντομεύσουμε. Ξέρουμε, για γενικό, όχι βέβαια. Ναι, ξέρουμε ότι τον Ανδρουλάκη τον ψήφισε ο στρατός του Μητσοτάκη. Ναι. Οι στρατευμένοι. Οι στρατευμένοι. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα είχε ο κύριος Δούκας ότι ήταν καινούριος, όχι στην πολιτική, σε αυτό το περιβάλλον. Ήταν δήμαρχος, είναι δήμαρχος Αθηναίων και ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι κέρδισε τον Πακογιάννη. Χάλασε τη μαγιά της οικογένειας, ας το πω έτσι τώρα. Ο Δούκας. Ο Δούκας. Επειδή έβαλε υποψήφιος. Όχι, χάλασε τη μαλλιά της οικογένειας επειδή έφαγε τον Παγκογιάννη στη Δημαρχία. Αυτό... Έπρεπε να στηρίξουν τον κύριο Δούκα στις εκλογές σαν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά το σύστημα έφερε Ανδρουλάκη. Mm. Τώρα το ΠΑΣΟΚ θέλει να κάνει μια αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι, μπορεί να κάνει αυτό. Δεν μπορεί να κάνει. Αντικειμενικά λέει. Δεν μπορεί να κάνει. Τόσο καιρό ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν άφαντος. Είδατε εσείς τώρα που είσαστε και στα πράγματα να είναι σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και να κάνει αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή? Όχι. Τι να πω. Αυτά τα λέω και στους πακέτους πασοκατζίδες οι οποίοι έχουν ένα στη φαντασφαίρα της φαντασίας τους ότι ο ΠΑΣΟΚ θα γίνει κυβέρνηση. Ότι θα γίνει κυβέρνηση. Ναι.
Επειδή ήταν κάποτε. Ήταν εντάξει. Και εγώ κάποτε είχα μαλλιά, πρόεδρε. Όποιο έπαιρνε στο Πασόκ ήταν πρωθυπουργό. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρω χαμπάρι πιο πολύ ότι το σύστημα προωθεί δικοματισμό, μοντέλο Γερμανίας. Αυτό προωθεί το σύστημα. Και να μην έχουν αυταπάτες οι πιο πολλοί. Αν γίνει τώρα και ο καινούργιος νόμος, ο εκλογικός νόμος. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ενισχυμένη αναλογική, πιο σκληρός. Τελικά έχω να πω ένα πράγμα, ότι μέσα σε όλο αυτό το συρφετό είσαστε ο μόνος έντιμος πολιτικός που τους τα λέγατε και επειδή σας έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές και ρασάκι στην τούρτα ήταν που σας βγάλανε εκτός οι πρεσβείες που σας ενημέρωσαν. Εμένα έγινε οργανωμένο. Αυτό συζητούσαμε και προηγουμένως ότι... Το έγκλημα. Από τις 9 βουλευτές φύγαν οι 5. Μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο. Οι οποίοι είχαν διοριστεί με λίστα, κανείς εξ αυτών δεν είχε κάνει τίποτα, αποτέλεσμα ότι όποια πήρανε δεν βγήκε κανείς. Καλάβατε, αυτό είναι. Αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι φύγανε μεθοδευμένα από εσάς, εσκεμμένα όπως θέλετε πέστε. Ναι, στείλανε επιστολή, δείλανε. Γιατί φοβηθήκαν μόνο ότι δουλεύει σε δύναμη και ανεβαίνει. Αλλά δεν θέλησαν. Πάντως, υπάρχει οργανωμένο, και προχθές στη Βαρβάκιο, πέρασε ένας κύριος, ο οποίος ήταν σοβαρός, έτσι καλωδημένος. Μου λέει, μπορώ να σας πω κάτι. Λέω, ευχαρίστω. Λέει, εσύ λέει, ήσουν πραγματικά, λέει, ένας άνθρωπος που ό,τι έλεγες το πίστευες, μιλούσες από την καρδιά σου κτλ. Ένα λάθος όμως έκανες, λέει. Χρησιμοποίησες πολύ, λέει, την οικογένεια. Λέω, τι είναι αυτό πάλι. Αυτό καταρχάς, λέω, το έκανες από την κοιλιά σου ή το άκουσες από κάπου. Τι χρησιμοποίησες από την οικογένεια. Το ένα βουλευτή από τους 9 ήταν ο γιος της σύζυγου μου. Αυτό ήταν από την οικογένεια, λέω. Τώρα τι να πούν και οι Μητσοτάκηδες. Ναι, άμα ήταν χρησιμοποιημένοι από την οικογένεια και οι άλλοι, θα φεύγανε. Άμα υπήρχε τέτοιος δεσμός, λέω, που λες εσύ ότι θα φεύγανε, λέω, αν ήταν και οι άλλοι. Μου λέει, σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά έτσι λέει, λένε, ότι χρησιμοποιήσεις, λέει, πολύ την οικογένεια. Για την οικογένεια Μητσοτάκη που είναι όλοι μέσα στα πράγματα, το λένε αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Χρησιμοποίησα την οικογένεια και το παιδί που έγινε και αντιπρόεδρος της Βουλής αγωνιζόταν για να γίνει, το συμβούλευα πάντα, ενημερωνόταν, διάβαζε. Δεν είναι εύκολο να γίνεις νομομαθής μέσα σε μια νύχτα. Αγωνίστηκε δηλαδή. Και αυτό που αν είχε σαν παιδί κάποιο ελάττωμα να μου το πούνε. Αλλά το ελάττωμά του ήταν ότι τροποδινά ήταν γιος οικείου προσώπου. Ήταν τώρα αυτό ένα ένασμα για να βάλουν τα πράγματα. Ναι. Ξέρουν πώς λειτουργούν πιο πολύ τώρα. Για να τους μάθουμε τώρα. Για να γίνει και αυτός. Μεταχειριζόντουσαν ό,τι μπορούσε να έχει επίδραση, οτιδήποτε. Και... Άλλος πάλι είχε έρθει πριν από ένα χρόνο, ενάμιση και μου είχε πει και εσύ έβαλε τη γυναίκα σου, λέει, στη Βουλή. Λέω, τι είναι αυτά, μου εδώ μέσα που στα γραφεία είχε έρθει και λέει, έβαλε και τη γυναίκα σου. Όταν έκατσα και τον κουβέντησα, μου λέει, συγγνώμη, μου λέει, αλλά έτσι λένε. Εντάξει, του λέω, άμα εμάς επειδή σαν κόμμα δεν είχαμε κάλυψη από τις εφημερίδες και από τα κανάλια. Από τα μία γενικά. Ό,τι έλεγαν οι διάφοροι, γινόταν κανόνας. Ό,τι λέγανε. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ δεν ξέρω να παρακολουθήσετε τις τελευταίες δηλώσεις του κύριου Καπουτζίδη, του συμπατριώτη μου. Α, ναι, είπε. Του Σεραίου. Νόμιζα ότι είμαι μόνο εγώ, λέει, και ένας άλλος γκέι. Ναι, λέει. Αλλά από ό,τι έχω δείχνει, δεν είναι κι άλλοι.
Γίνεσαι εκεί, είπε ότι εάν ξαναπούνε κάτι για τους γκέι, για αυτό το. Θα βγω εγώ, ναι. Καλύτερα είναι να τους βάζετε φυλακή, που είπε. Τώρα είναι πράγματα αυτά. Σωστά. Μια μικρή ομάδα, μια μικρή κοινωνία, η οποία ξαφνικά βγήκε στο προσκήνιο με τις ευλογίες του κυρίου. Και έγινε και άφουσα τάξη. Ναι. Μια μικρή κοινότητα να κάνει κουμάντο. Ουσιαστικά, άμα άκουγε τον Τατσόπουλο σήμερα στο Sky, ήταν ακριβώς δικτάτορ. Αυτή είναι φασίστες. Έλεγε και αυτός πάλι τα ίδια, ότι για ένα καθηγητή που έκανε λογοκρισία στο σχολείο. Στα σχολεία, ναι. Και ότι δεν είχε δικαίωμα να μιλάει ο Τάδε, λέει. Και είχε δικαίωμα ο Τατσόπουλος. Ο οποίος Τατσόπουλος είναι της Νέας Δημοκρατίας υποψήφιος. Ούτε ξέρω αυτός τι είναι τώρα. Πώς? Δεν ξέρω ότι αυτός τι είναι. Πάντως πέρασε. Αριστερός είναι, δεν ξέρω από Νέα Δημοκρατία. Πέρασε και από Νέα Δημοκρατία. Αυτοί έχουν περάσει από παντού. Και ο Βασίλης ο οικονόμου, ένας που είναι η πολύ που Αττικής. Με το Μούση. Ναι, αυτός. Θα σας πω για αυτό. Ήταν και αυτός Νέα Δημοκρατία πήγε. Αυτός πήγε Νέα Δημοκρατία. Στο Πασόκ ήταν αυτός. Ενώ ο Τατσόπουλος πήγε και μέσα και έξω. Του αρέσει καλύτερα έξω να είναι ο Τατσόπουλος και να πηγαίνει κάθε εκλογές μέσα. Τελικά το Πασόκ πρόεδρε είναι ένα το η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μικρό Πασόκ. Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα μικρό Πασόκ. Όλοι το Πασόκ μέσα είναι. Εκεί. Ναι, εντάξει, εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Έχουν δικαίωμα όλοι μέσα στην πολιτική, ασχέτως του παρελθόντος τους, έχουν δικαίωμα ύπαρξης. Ναι. Αλλά εδώ αυτό που συναντάμε είναι κωμικοτραγικό, δηλαδή αλλάζουν κόμματα, πηγαίνουν από τους οικολόγους στους αδεξιούς, από τους δεξιούς στους αριστερούς, πηγαίνουν... Ανώ δηλαδή είσαι. Άλλο, ο εκείνος που τον είχα δει και στις Σέρες, ποιο? Έναν Ζαγοράκι. Όχι, το, το... Μια μέρα έτρωγα στις Σέρες σε ένα εστιατόριο, ναι. Σε ένα βαφτίσι ήμουνα. Και ήρθε δίπλα μου ο Ζαγοράκης, εγώ τον ήξερα. Ο ποδοσφαιριστής. Ο ποδοσφαιριστής. Δεν είναι από τις Σέρες αυτός ο Ζαγοράκης. Ναι, αλλά εκεί έτρωγε. Μπορεί να έχει κάμια... Ναι, ναι, κάτι. Με την οικογένειά του ήταν. Ναι. Ναι. Ο κύριος που δεν μπορούσε να μιλήσει στη Βουλή ήταν. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Και... και θέλω να πω ο κόσμος τον ψήφισε σαν ποδοσφαιριστή. Μα σήμερα ποιοι βγαίνουνε. Οι τραγουδιστές. Οι ποδοσφαιριστές, οι ηθοποιοί. Οι ηθοποιοί. Όλοι, ο Καράς στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι είναι. Ο άλλος αυτός που είπατε ο προηγουμένως, ο Νέα Δεξιά, πώς λέγεται. Ο κύριος Καρανδιώτης. Ο Καρανδιώτης και αυτός δεν ήταν ηθοποιός. Όχι, ο Καρανδιώτης είναι δικηγόρος. Είναι δικηγόρος. Είναι ο Τσαλάν. Την δίκη του ο Τσαλάν ήταν. Ναι, τώρα βγαίνει και ο δικός μας εκεί πέρα, ο Καλλιτερίδης. Ναι. Έχει κάνει λίγο κόμμα, λέει. Και ο Καλλιτερίδης είναι σεραιός. Ναι, ξέρεις. Γιατί αυτόν τον είδα στα γραφεία του Μελισσανίδη. Ναι. Ας μην το ανοίξουμε πολύ αυτό το θέμα. Ναι. Λοιπόν. Ο κύριος Καλλιτερίδης έχει κόμμα, έχει κάνει κόμμα με κάποιον κύριο Τζοργό. Τώρα ξέρουμε όλη την υπόθεση του Τσαλάνγκη τι έγινε, 0,8. Καλό είναι. Δεν είναι καθόλου καλό. Πόσο για περίμενε. Για ένα κύριο Καλλιτερίδη. Πόσο περίμενε. Εντάξει, κάτι περίμενε. Το είχε πόλωση τώρα. Τώρα είχε... Κάτι περίμενε να πάρουν ποσοστά, αλλά πήρανε να μην πω τι πήρανε. Τι πήρανε. Με 0,8. Και όταν βλέπεις κάνει εκπομπές στο διαδίκτυο και έχει 40 και 50.000 θεατές, δεν δικαιολογείται το 0,8. Ψηφίσε Νέα Δημοκρατία. Εν ολίγης, ο κόσμος αυτό, όλος τους παρακολουθεί μεν, αλλά ψηφίζει δε. Όπως είπατε τώρα προηγουμένως με τις εκλογές που μιλούσαμε, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ήταν λέει 28%. Ψηφίσανε 1.100.000. Πού πάμε, 11%. Αυτό είναι το ποσοστό. Εάν δεν ήταν υποψήφιος ο κύριος Αυτιάς, ο υπερασπιστής του φτωχών, και η κυρία Μελέτη, η παρουσιάστρια, η Λεωνόρα, ναι, δεν θα έπαιρνε ο Μητσοτάκης 5%. Δηλαδή πίστηκαν από τον Αυτιά. Ναι, τον Αυτιά.
Ναι, και αυτή η κουτουρνήθεια πρέπει να είναι. Τι ψηφοφόρη είναι. Συγγνώμη, όχι, λέω ένα ψηφοφόρο. Δηλαδή, άμα ρωτήσω έναν δεξιό και του πω γιατί ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Και μου πει είναι ο αυτιά. Ναι, μα έλεγε τι συντάξει. Ναι. Ότι θα πάρω μάξι και μένα πιο λίγο και παίρνω και από τελείω ό,τι πέρα. Η κυρία Μελέτη που τώρα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Που ζήτησε στο Ευρωκοινοβούλιο να ποινικοποιηθεί ο λόγο. Ο λόγο. Ναι. Αυτό είναι Παπαδόπουλο δηλαδή, αλλά Παπαδόπουλο. Μα τι κάνουν αυτή τη στιγμή, αυτοί τι κάνουν. Έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα τρόμου στον κόσμο. Mm. Δεν τολμάς να μιλήσεις, κατευθείαν σου έρχεται εξώδικο. Δηλαδή η επόμενη μέρα η Ελλάδα ποια λέτε να είναι. Η επόμενη μέρα. Ναι. Χότζα. 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 Χότζα είναι τυραννία. Τυραννία αυτό. Τώρα αυτό γίνεται. Και θα είναι και επόμενη και επόμενη. Θέλουν να έχουν ένα λαό ελεγχόμενο. Να μην μιλάει. Θα το αφήσει αυτό ο λαός. Δεν τι κάνει ο λαός, τι κάνει. Βλέπετε να κάνει κάτι. Του λείπνου το βαθύ κοιμάται. Και άμα βγεις και πεις κάτι σε φωνάζουν εθνικοί. Εκείνος δεν θα μπορεί. Από εκείνον θα κόψουν το λόγο. Από το λαό. Ε. Ναι, αυτό λέμε. Από το λαό. Λίγο ναι. Μυαλό αν είχε. Δεν έχει μυαλό. Το λέω έτσι κομψά τώρα. Δεν έχει μυαλό. Δηλαδή είναι. Το έχω παρατηρήσει πρόεδρο. Πηγαίνουν στις περιφέρειες τώρα όταν είναι για τις εκλογές. Με γραβάτα, παπούτσι, λουστρί, γυαλισμένο. Οι βουλευτές. Ναι, με και έλα εδώ εγώ είμαι, ας πούμε. Και με πόρσε. Ναι. Θα σας πω ένα περιστατικό τώρα. Γιατί γυρνάω, έχω αυτό το ελάττωμα. Γυρνάω και βλέπω. Είμαι με ένα μπλοκάκι και γράφω. Και τι θες και εσύ και γυρνάς. Μ' αρέσει γιατί όταν έρχομαι σε αντιπαράθεση, ξέρω να τους βάλω στη θέση τους εγώ. Λοιπόν, στα μπλόκα του Προμαχώνα, τα ιστορικά μπλόκα του Προμαχώνα. Λοιπόν, μου λέει κάποιος, έλα πάμε παρέα επάνω, αφορά τους αγρότες αυτούς. Δεν τους έχω τώρα για άγιους τους αγρότες. Απλοί άνθρωποι είναι. Απλοί άνθρωποι είναι οι οποίοι παρασύρθηκαν από κάτι μεγαλοσυνδικαλιστές. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πήγα πάνω στα μπλόκα. Τώρα λίγο εκνευρίστηκα με αυτούς. Πήγα γιατί και ο πατέρας μου αγρότης είναι. Λοιπόν, πήγαινα στα μπλόκα, κοιτάζαν την ώρα πότε θα πάνε στο καζίνο που είναι δίπλα και να ψήσουν τα σουβλάκια τους. Να πηγαίνει ναι. Απευθείας. Και περιμένανε τώρα να έρθει κάποιος μεγαλοσυνδικαλιστής από τη Λάρισα για να στηρίξει τον αγώνα τους. Λοιπόν, όταν είδα τον μεγαλοσυνδικαλιστή από τη Λάρισα με BMW Jeep X5 να έρχεται εκεί να στηρίξει τον αγώνα τους, λέω εδώ τώρα τι γίνεται. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Χειρότερα από χούλια. Να σημειώσω και με περουκίνη. Ήταν πολύ διζαϊνάτος ο τύπος. Λοιπόν, ήρθε εκεί να στηρίξει τον αγώνα. Κάποιους που έβλεπα εκεί πέρα αγροτοδιστικαλιστές, τους είδα στις επόμενες δημοτικές αντιδημάρχους. Λέω. Βέβαια. Στα τελευταία τα μπλόκα, τώρα τελευταία τρέχουν που κατεβήκαν στην Αθήνα με τα τρακτέρ, ήταν φιάσκο αυτό, φιάσκο. Mm. Το μεγαλύτερο φιάσκο του αιώνα ήταν αυτό. Τους την πέσανε από δίπλα τα κομματικά φερέφωνα και σου λένε τώρα, αυτό είναι γεγονός τώρα, δεν το λέω μόνο, το λέω στον κόσμο. Διαλύστε τον, έλα εδώ μεγάλο, τέτοιο πάρε το ακούω. Κάντε, ναι, ναι. Παράδειγμα, Βιελάκης. Όλες τις επιδοτήσεις πήγαινε σε αόρατα αφημί, σε αόρατα αφημί, βοσκοτόπια στη Μύκονο και τέτοια. Τι να πεις, τι να κάνουμε, ο λαός. Όταν εσείς τα λέγατε όμως, τα λέγατε. Στενή μου γνώση να σε είχα πρώτα τώρα. Στην Αμερική τώρα πώς βλέπεις τις εκλογές. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα κερδίσει ο Τραμπ. Θα βγει ο Τραμπ. Ναι. Πώς όμως, γιατί. Είναι πιο. Έκανε μερικά τοπήματα. Είναι η σειρά του. Έκανε μερικά τοπήματα η Καμάλα. Πώς λέγεται Καμάλα. Καμάλα Χάρις. Αυτή που είναι λίγο ερυθρόδερμη που είναι. Τι χρώμα είναι. Ερυθρόδερμη. Δεν ξέρω τι χρώμα έχει. Ερυθρόδερμη. Το χρώμα με μπερδεύει εμένα το χρώμα της. Γελάει. Λοιπόν. Βγήκε και είπε, άμα είστε χριστιανοί, δεν ξέρω αν το ακούσατε, αν είστε χριστιανοί, δεν έχετε θέση με εμάς. Μεγάλο τόπιμα. Αν είστε χριστιανοί, τι είπε. Αν είστε χριστιανοί, είχε κάνει μια συγκέντρωση. Ψήφισε εμάς. Να μην είστε με εμάς, δεν σας θέλουμε.
Το είπε. Τι είναι αυτό πάλι. Τι είναι αυτό. Αυτά είναι κατοπίματα. Μάλλον που σε μεταφορική έννοια. Το είπε. Ναι, είσαι καλά, μπορεί να το είπε. Εγώ μπορεί να μιλάω σε κάποιο μεταφορικά, να του μιλάω με υπονοούμενα και να μην καταλαβαίνει το λέω εγώ. Τα είπε για να τα ακούσουν οι άλλοι, όχι ο κόσμος. Και η Καμάλα είπε και κάτι άλλο, ότι για τα σκουπίδια. Ναι. Έκανε τον Τραμπ να γυρίσει με ένα σκουπίδο, τέτοια αυτοκίνητο σκουπιδιών. Ναι, και χάμπουργκερ πουλήσε. Και λέει, μαζεύω τα σκουπίδια. Ναι, και χάμπουργκερ πουλήσε. Ο Σαμαράς τι έκανε, έπεσε μπάλα με τον πιτσιρίκι, ας πούμε. Μάλιστα. Αν βγει ο Τραμπ, αυτά θα έρθει το πάνω κάτω. Ναι, μπορεί να έχουν και εμφύλιο μέσα στην Αμερική. Ναι. Γιατί δεν θα αφήσουν οι δημοκρατικοί λεγόμενοι. Ποιοι δημοκρατικοί τώρα, έτσι είναι δημοκρατικοί. Ε? Δημοκρατικοί θέλουν να λέγονται αυτοί. Δεν είναι δημοκρατικοί. Γιατί στα όπλα μέχρι τώρα μπήκε ο Τραμπ την προηγούμενη φορά, δεν μπήκε ο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν δεν έχει γνώμη και άποψη για τίποτα. Άλλοι τα κάνουνε. Ο Μπάιντεν το έχει χάσει τελείως. Δεν έχει γνώμη και άποψη για τίποτα. Να τον βλέπετε κι εσείς πώς πάει τώρα. Πάντως είχε μια σταθερότητα. Χειρίστηκε τα θέματα. Σχετικά καλά. Χαιρετούσε τον άλλο που ήταν 10 μέτρα πιο μέσα. Αυτός είναι πρόεδρος τώρα. Ναι, ναι, εγώ τα λέω τώρα, δεν ξέρω τι. Δεν μπορώ. Όχι, και του Τραμπ έτσι δεν μου αρέσει πολύ η μούρη. Έτσι που γυρίζει με το ύφος που απευθύνεται σε όλους, λες και είναι δικτάτορας. Τον Τραμπ, και αυτό δεν είναι. Από ό,τι έχω μάθει, τον Τραμπ το στηρίζει η ελληνική κοινότητα. Έχουμε στην Αμερική, έχουμε πολλούς Το στηρίζουν πολύ. Χουντοδεξιούς, έχουμε ούκο λίγους. Αν έχουμε, λέει. Στην Αμερική δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο. Αν πήγα και τα είδα κι εγώ. Έχει πολύ πράγμα πάνω, έτσι. Πήγα, βέβαια. Η Αστόρια, το όλα εκεί είναι... Τώρα που είπα προηγουμένως για τους αγρότες, μόλις ανέβω πάνω σε θα με φάνε. Τι? Θα με φάνε να το λέει. Αυτά που είπα για τους αγρότες, θα με φάνε τώρα μόλις ανέβω πάνω. Στις ΣΕΡΕΣ. Θα σε φάει. Οι αγρότες που είπα για τους αγρότες, ότι τρέχανε στα μπλόκα και τέτοια, θα με φάνε μόλις ανέβω. Αυτό είναι προς όφελός του, να ανοίξουν τα μάτια τους. Μέχρι εκεί φτάνει το IQ του. Α, εντάξει. Τώρα τους παρατηρώ σε κάτι... Χρειάζει και νέο IQ δηλαδή. Ναι, τους παρατηρώ σε κάτι βίντεο που βγαίνουν και μαζεύουν αυτή την εποχή, είναι το βαμβάκι, η συγκομιδή. Και βγάζουν κάτι βιντεάκια τώρα στο TikTok και λέει για φυλακή είμαστε, για φυλακή είμαστε, δηλαδή ή... Λόγω των χρεών. Λόγω των χρεών. Τα χρέη αυτά πώς τα κάνατε, ρε παιδί μου. Όταν εσύ έχεις 80 στρέμματα χωράφια και με παίρνεις 200 άλογα τρακτέρ, τι να το κάνεις. Ναι. Να ψοφήσει τον κύτρο Εκατσίκα, αυτή είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Πάντα οι αγρότες είχαν από πίσω αβανταδόρους που τους λέγανε προχωρήστε. Και οι συνέπειες μετά βάρυναν τους ίδιους. Τι να κάνει. Αυτό είναι γενικό και η υπόλοιπη Ελλάδα που είναι χρεωμένη και στα σπίτια, κάτι ανάλογο έχει συμβεί. Πήγαινε σε μια τράπεζα, στην Eurobank, ας πούμε, και σου λέγε, πάρε μου 300.000, πάρε 250, η εποχή που δίνανε. Καταλάβετε. Και αύξαναν τα ποσά και μετά εσύ έχει γίνει Eurobank τώρα και ανεβαίνει, ξέρω εγώ, η περίπτωση ενός που χρωστάει δάνειο και χρωστάει 150.000 και πληρώνει κάθε μήνα 300 για το κεφάλαιο και 700 για τόκο. Κάθε μήνα. Τι δάνειο είναι αυτό. Τι δάνειο είναι αυτό να πληρώνει 700 κάθε είναι μήνα. Είναι δάνειο 200.000. Ναι. Και το οποίο είναι 3,5 το μήνα το χρεολύσιο. Κάτι πήγε και υπόγραψε. Όλοι το ίδιο. Όσοι πήραν δάνειο από τις τράπεζες είναι με Euribor. Α, εντάξει. Ναι, με Euribor. Και οι άλλοι, το ελβετικό φράγκο είναι ακόμη χειρότερα. Εκεί είναι ακόμη χειρότερα. Δηλαδή μπαίνει το τοκοχρεολύσιο στο κεφάλαιο δανεισμού.
Μάλιστα, τα οικονομικά δεν τα ξέρω τόσο καλά. Ναι, δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω. Σου λέω εγώ τώρα ότι δίνει 1100, 300 είναι για το κεφάλαιο και 750 τόσο είναι για τον τόκο. Κάθε μήνα το δίνει τώρα 2 χρόνια. Άμα δεν πέσουν τα επιτόκια, που δεν πιστεύω να πέσουν σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή. Πόσο να πέσουν, εδώ χρειαζόμαστε να πάει το 1/3. Το 1/3 χρειάζεται. Και έχει δίκιο ο κόσμος, δηλαδή. Τώρα, πρόεδρε, ότι έχουν αναστραφεί όλοι. Τώρα, αυτή τη στιγμή, πάμε αλλού τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή είστε γνώστης. Ναι. Αυτή τη στιγμή βγαίνουν πολλές προσλήψεις. Προσλήψεις. Γίνεται ο χαμός. Ναι. Είναι προσλήψεις, προφανώς, όχι με ΑΣΕΠ. Είναι προσλήψεις αέρα. Έτσι, τι λέτε, δημιουργεί στρατό ψηφοφόρο τώρα, μου σημαίνει. Θα το έκανε χωρίς... Δεν μπορεί να τους προσλάβει κανονικά. Είναι πέραν των εγγύσεων που δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το μισθό. Ναι. Αυτή η μισή που δίνει τώρα είναι πανομίσθια, δηλαδή είναι πάνω από αυτό που οφείλουμε να δίνουμε. Θα έχει πάρει την άδεια μάλλον για το κάνει. Ναι, έχει πάρει άδεια για ένα χρόνο, ενάμιση. Όπως είναι αυτή η συγκλιματική αλλαγή εχθές, ήταν μία πλατεία γεμάτη απ' έξω και ήταν όλοι κάτι σαν πυροσβέστες ήταν, αλλά εποχιακοί. Οι οποίοι και αυτοί διεκδικούν να γίνουν μόνοι μου, που σπετάξαν έξω τώρα. Τίποτα. Τώρα που λέτε και κλιματική... Καμία εργασιακή εγγύηση δεν έχουν. Κλιματική... Πέρασα και τους είδα και εγώ, καμία εργασιακή εγγύηση δεν υπάρχει. Εθελοντισμό σου λέει. Ναι, ναι, ναι. Απλά βασίζονται στο ότι κόμμα είναι, άμα είσαι στον δρόμο συνέχεια, θα σε ανεχθούν. Λοιπόν, λέει τώρα ότι τρέχουν τώρα αυτοί να γίνουν μόνιμοι. Όλοι αυτοί θέλουν να γίνουν μόνιμοι. Ναι, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, κανείς δεν είναι που να μην θέλει μόνιμος. Ναι, θέλει το 800 το μήνα. Mm. Το 900 και να κάνει κάτι άλλο. Πάνε φέρει κάτι άλλο επιπλέον για να... Τσοντάρι, ας πούμε, και το... Αυτό που είπε ο Μητσοτάκης σήμερα, χθες ή σήμερα, ότι μέχρι το 27, ναι, στο τέλος του 27, θα δίνει μισθό 900 ευρώ. 900 μέχρι το 27, δεν πω τη λέξη τώρα. Μέχρι το 27, ποιος θα ζει, πόσα θα θέλει ο άλλος για να ζήσει. Κάνει και ένα λάθος τώρα ο Μητσοτάκης. Με τον ίδιο τιμάριθμο, παιδί μου, τόσο βλάκας είναι και αυτός ο Μητσοτάκης. Αυτό που λένε τώρα, πρόεδρε, ότι οι στρατιωτικοί, οι έτσι, θα πάρουν αναδρομικά, οι συνταξιούχοι, αναδρομικά, αυξήσεις. Αυτό ξέρετε πώς το ακούω εγώ. Θα τους το βάλει μάλλον... Συνταξιούχους είναι απόστατος. Να κάνει να λάβουν. Τίποτα δεν γίνεται. Αυτά τα λένε για να ακούνε στην επαρχία και να λένε ο Μητσοτάκης δίνει. Δίνει, ναι. Λένε ψέματα στον κόσμο. Ναι, ναι. Ψέματα. Η αλήθεια πάντως είναι, επειδή δεν μπορούν και τελείως ψέματα να πούν, πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποιο μέρος του ποσού, ναι, απορροφημένο όταν βγαίνει σε σύνταξη. Όταν εγώ βγήκα σε σύνταξη, δίνανε τριετίες μέχρι να βγει σύνταξη. Τώρα το κόψανε. Καμία τριετία ακόμη. Το κόψανε τώρα αυτό. Τώρα σου λένε βγει σύνταξη, θα περιμένει να την πάρει. Ένα χρόνο έξω. Εγώ τι θα πάω, τι θα τρώω. Είναι κάτι που και εμένα με προβληματίζει πώς θα το αντιμετωπίσουν. Γιατί οι υποσχέσεις που μπορεί να δίνει πρέπει να έρθει και η ώρα να πληρώσει. Το στρατό τον έχουν ξεφτυλίσει τελείως. Το λέω έτσι τώρα. Προχθές ο κ. Δέντιας και είπε ότι θα μειώσω τα στρατόπεδα. Θα κάνω το ένα με φόντο τους Ρόταρι. Παίζει και αυτό στο κεφάλι του, θέλει να γίνει αρχηγός. Τι είναι η Ρόταρι, Υπουργείο Αθηνικής Άμυνας. Δεν και ο κόσμος, δεν αντιδράει, πρόεδρε, δεν αντιδράει ο κόσμος. Τι είναι αντιδράει. Δεν αντιδράει. Πού να βασιστεί, στον Ανδρουλάκη, τον Πασόκ, ναι, στον Κασελάκη. Ποιο Κασελάκη. Μα τώρα φτάσανε και οι άλλοι, ας πούμε, δεν είμαι εγώ ρατσιστής, αλλά... Όταν ένα κόμμα μεγάλο έχει έναν τέτοιο αρχηγό που πάει και κάνει γάμο με άντρα, πώς θα βασιστεί μετά η κοινωνία σε αυτόν, ναι, και γυρίζει με ένα κολαριστό που κάμισε και κάνει τέτοια πράγματα αυτά. Αυτά τα λένε αυτοί οι αξεσουάρ.
Είναι αξεσουάρ αυτά. Τα κολλάνε. Στο γάμο του Κασελάκη είχε κόσμο, ας πούμε, ήταν εντυμένος έτσι με την τελευταία λέξη της μόδας, με πολλά αξεσουάρ, ας πούμε. Με χρωματιστά, με κομπινεζόν ήταν εκείνα, πώς θα λέτε αυτά. Του πάμε εγώ και τα πω έξω, είπαμε να είσαι ρατσιστής. Εγώ που είμαι φυσιολογικός και αυτή τη στιγμή με τραμπουκίζουν αυτοί. Επίσης είμαστε φυσιολογικοί. Με τραμπουκίζουν, τι πρέπει να κάνω, τις πω στα δικαστήρια. Αλλά μην πεις τίποτα, θα σε... άμα πεις. Καμπουτζίδης καραβουκί. Ο Καμπουτζίδης καραβουκί. Ο Καμπουτζίδης ο Σεργουλόπουλος. Σεργουλόπουλος ο άλλος και εσύ. Είναι οικογενειάρχης. Πατεύτηκε με άντρα. Καλά έκανε, δεν τα βρήκαν. Πρέπει να μαγειρεύει καλά ο άλλος, τραγανά. Ναι. Εγώ και λίγο χιούμορ κάνω τώρα, εντάξει. Αλλά είδατε, δεν μιλάει και κανένας. Τώρα από τους δύο, ποιος είναι ο παθητικός. Γιατί όποιος μιλήσει θα το πούνε ρατσιστή. Ναι, εμείς που μιλάμε τώρα τι θα γίνει. Ναι, ναι, ρατσιστή θα λένε. Τώρα σε έναν αντρόγενο από αυτούς, τώρα, ποιος μαγειρεύει πατάτες τηγανιτές. Από τους δύο. Το μοιράζουν. Αυτοί είναι παλιά άνθρωποι, δεν είναι ναι, τις πατάτες, τις πατάτες στις τηγανιτές, πρόεδρε της τις κόβουν κανονικά ή σε τύπου ροδέλα. Το... σε... κυματιστά. Ποιος ξέρει τώρα πώς ακριβώς το κάνει. Εγώ κοίταξε τώρα. Ναι. Αχ, τι μου. Δεν είναι αυτή. Για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα ποιον πιστεύεις ότι... Ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει... Δεν θα δεχθούν τον Κασελάκη, ε. Όχι, εγώ βλέπω outsider το Φάμελο. Mm. Το γνωρίζω το Φάμελο, εγώ προσωπικά. Γιατί πήγαν τα παιδιά μας, πήγαν στο σχολείο. Στο δύσκολο και το γνωρίζω πολύ. Θεσσαλονικιός είναι. Ναι, Τριάδη Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, είναι πολύ καλός. Έχει πολιτικό λόγο. Τώρα ο Πολάκης... και ο Πολάκης είναι ακραία μορφή. Εντάξει, ο Πολάκης τώρα όπως είναι και ο Κασελάκης... Αλλά μήπως είναι ο Φαραντούρης. Μα σας πω και κάτι, που χτίζαμε από Άκης. Ο Φαραντούρης δεν είναι καλύτερος από το Φάμπιλο. Όχι, δεν μ' αρέσει εμένα. Είναι πολύ έχει τη χωρίστρα στην άκρη και δεν μ' αρέσει. Ναι. Και που χτίσαμε πολύ από άκηδες. Άκηδες. Κριτική. Μυσσηνία. Εντάξει, εντάξει. Ποιοι άλλοι κατεβαίνουν, Φάμελος, Πολάκης. Ο Γλέτσος. Κασελάκη. Ο Γλέτσος. Α, δεν κατεβαίνει. Είναι υποψήφιος είναι. Ναι. Όσο ήταν και ο Κανελάκης ένας στο Πασόκ. Ναι, αυτό ήταν καλό. Ίδια κατάσταση ήταν. Και το... ίδια κατάσταση είναι και αυτός. Ναι, αλλά χόρεψε ωραίο σε Μπέκεκο στο τέτοιο. Ο έρωτας της Ερατούς. Ο Κασελάκης έχει έρθει και το κάνει. Με έχει πάρει δύο-τρεις συνεντεύξεις. Όλο... εγώ τολμάω και εγώ όλο λόγια. Εγώ τολμάω, δεν είμαι σαν τους άλλους λέει, που φοβάμαι. Ναι. Του λέω κάλεσε με, γιατί μίλαγε σε μία Blue Sky, μία τηλεόραση. Ναι, λέω κάλεσε με εκεί. Α, πρέπει να πάρεις αφεντικό, λέει, γιατί δεν με αφήνει. Ό,τι σας είπε ο Αυτιάς. Ακού, ναι. Ο Αυτιάς είπε κάτι, είμαι υπάλληλος, είμαι πρόεδρε. Πάρε το αφεντικό να μου δώσει εντολή. Ο Κανελάκης είπε, εγώ ευχαρίστω μου, λέει, ξέρεις να σε βγάλω, πως σε βγάζω και εδώ στο ράδιο, θα σε βγάλω και στην τηλεόραση. Αλλά μην χάσω τη δουλειά μου. Μην χάσω τη δουλειά μου, γιατί υπάλληλος είμαι. Ξέρετε, εμείς προθέσαμε θέμα με την εφημερίδα μας. Μας τη ρίξανε. Ήτανε. Με την ηλεκτρονική εφημερίδα που έχουμε, τη ρίξανε το διαδίκτυο. Mm. Την κατεβάσανε. Ποιο ναι. Τη δικιά μου την εφημερίδα που έχουμε στις αίρες, αυτή που δημοσιεύω τα δικά σας τα άρθρα, που βάζω τα βίντεο. Πώς λέγεται η εφημερίδα. Η Κράς. Η Κράκ. Η Κράς. Α, η Κράς. Ναι, τη ρίξανε. Την κατεβάσανε. Και παιδευόταν ο τεχνικός που έχω από την Χαλκίδα δύο μέρες να την ξαναφέρει πίσω, να την ξαναφτιάξει. Για να κυκλοφορήσει. Ναι, ναι. Αυτά κάνουμε. Τόσο φασίστες είναι. Είχε βγάλει ένα... Γιατί είχαν βάσει κάτι με τον...
Κατάλαβα, κατάλαβα. Και το σχετικό. Ναι. Μάλιστα. Για που θα γίνει τώρα και ο Πούλμαν. Τα άλλα κουκουέδες αυτούς τους βλέπετε. Είναι... Κουκουέδες. Τώρα αυτός, εγώ είμαι κουκουές. Αύριο έρχονται, μου λένε ότι θα γίνεις κυβέρνηση. Δεν θέλω. Ναι, δεν θέλω. Θέλω να είμαι έτσι. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Παραπάνω με μεγαλώσεις φάνει το κεφάλι. Και κουκουέδες τώρα με δεξιά τσέπη. Όλοι οι κουκουέδες είναι με δεξιά τσέπη. Με χιλιάρικα στην τσέπη και σπίτια. Αυτός είναι ο κομμουνισμός. Είδαμε μπλούζα χαριάδιδες τέτοιους. Κομμαναυτιά πάνω. Κατηγορούσε όμως η Κανέλη προημερών την κυβέρνηση κάτι ότι στηρίζει λέει Ανδρουλάκη. Καλά έλεγε. Η κυβέρνηση στηρίζει τον Ανδρουλάκη για την πολίτευση και την αξιωματική. Όχι, και... όχι Ανδρουλάκη, κύριο Πρέτατορ. Ναι, κύριος ναι αυτόν. Αυτόν στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Αφού ψήφισε και η κυρία Καϊλή, πήγε ψήφισε την Νέα Δεξιά, λέω εντάξει, τώρα τελείωσε. Βγήκε ο Ανδρουλάκης τέλος. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν τώρα. Τελείωσε. Δέσαμε την πολίτευση. Ναι. Αυτό ήταν. Αυτό όμως που κάνανε δημοσίως και είπαν ότι στηρίξανε Ανδρουλάκη, δεν ήταν ζημιά και για το Μητσοτάκη, τι ήταν αυτό τώρα. Βγήκαν τα εσώψυχά τους, τι κόμμα είναι. Φάνηκε ότι η Διαμαντοπούλου και ο Ανδρουλάκης ήταν ένα μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Φάνηκε αυτό δηλαδή. Ποιος πείραξε αυτό, τον κόσμο, τον κόσμο. Άμα δεν πειράζει τίποτα, κανέναν τίποτα. Είδατε τον κόσμο να έχει εκνευριστεί με αυτό που έγινε ή να το πείραξε. Τίποτα δεν έγινε. Μπορεί να είναι τίποτα δεν έγινε. Αυλαβής όλοι αυτοί. Τι να πούμε. Τα πράγματα έτσι είναι. Εσείς τώρα, ο δικός σας ο αγώνας. Ο δικός μας ο αγώνας. Καθημερινός. Είναι ένας δύσκολος αγώνας, γιατί πολλά στελέχη μας έχουν αυτομολύσει και τώρα είμαστε στην επαναφορά όλων των στελεχών, αλλά κυρίως των κεντρών, δηλαδή θέλουμε να είναι καθαρό εμείς οι επιστρέφοντες, να μην είναι πάλι τρικολορέ και έχουμε πάλι τα ίδια. Κεντρώει όλοι, ναι, ναι, όλα τα κόμματα. Γιατί αυτούς τουλάχιστον τους εμπιστεύεσαι. Ενώ έναν που είναι νεοδημοκράτης ή αριστερός, τι να εμπιστευτείς. Παίρνει από αλλού κατευθύνσεις. Σε αυτό το στάδιο είμαστε και κάνουμε διάφορα ταξίδια σε όλη τη χώρα. Μας κάνουν και τηλεοράσεις μεγάλες ατιμίες. Πρόσφατα, δεν θέλω να πω ακόμη ποια είναι, βέβαια, μια τηλεόραση μας πήρε μια συνέντευξη και λέει θα μπει το Σάββατο. Και δεν μπήκε. Θα μπει, ναι, δεν μπήκε. Πήραμε τηλέφωνο την Κυριακή, λέει θα μπει την Κυριακή. Ούτε την Κυριακή μπήκε. Μισό εβδομάδα λένε θα μπει την άλλη εβδομάδα. Δεν καταλαβαίνω. Τι την πήρε τη συνέντευξη αφού λόγω βαρύτητας προγράμματος, λόγω βεβαρημένου προγράμματος, δεν μπορούσε να τη βάλει. Τι είναι αυτό τώρα. Απλά φαίνεται ότι σε κάθε τηλεόραση είναι τέτοια η αδυσόπιτη μέγενη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Στηρίζουν αυτοί τώρα ένα δικομματισμό αυτού του Νέα Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Δικομματισμό και άλλο. Από τώρα. Ναι. Από τώρα αυτό το στηρίζουν. Εκεί πάει η δουλειά. Αυτό το μοντέλο θα δουν, είναι δικομματισμός. Όλοι οι άλλοι από έξω. Πήραν στελέχη από εμάς, πήραν τα χειρότερα. Δηλαδή είχαν πάρει 5-6 άτομα που πήρανε, είναι ασήμαντα. Χωρίς λόγο σοβαρό. Τίποτα, Πρόεδρε, εγώ σκέφτομαι την αυριανή ημέρα, τα παιδιά μας, τα οποία καθημερινά είναι σε μια φάση απόγνωσης. Ναι, γιατί θέλουν και μια εξασφάλιση, ναι, να φύγουν από την αβεβαιότητα και δεν αγωνίζονται για να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί περιμένουν. Τα παιδιά όλα είναι εν αναμονή.
δεν κάνουν ακόμη αγώνα για αλλαγή του καθεστώτος και έτσι συνεχίζει το καθεστώς να είναι σάπιο και περιμένουν μήπως δεήσει ο Θεός. Έτσι όμως δεν γίνεται τίποτα. Τα πιο πολλά φεύγουν στη Γερμανία για δουλειά. Δεν γίνεται. Και καταλήγουν να ξενιτεύουν. Ναι. Ναι, είναι... Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ναι. Έχω παρατηρήσει και άλλα πράγματα που δεν θεωρώ να μην τα πω. Γιατί μπορούν να με θεωρήσουν και κάπως ακραίο, ας πούμε. Δεν θέλω να τα πω. Κακώς τα ανέφερα τώρα. Σήμερα ακραίοι είναι κάποιοι, αν είναι ρατσιστές. Άμα βγάζεις τη σημαία έξω, είσαι εθνικιστής. Ναι, τέτοια, από τέτοια. Εδώ στην Αθήνα τώρα που είδα... Τώρα λουμώνει ο κόσμος, δεν εμφανίζεται. Το τι είναι ο καθένας μέσα στο σπίτι του. Ναι. Όπως παλιά, άμα πήγαινε 3 Σεπτεμβρίου, όσοι είχαν σημαία, τους λέγανε δεξιούς. Ναι. Τώρα δεν έχει κανείς σημαία. Τι έχουν τώρα. Φοβούνται κι αυτοί. Σου λέει, θα με βάλω τη ρετσινιά του δεξιού. Τι σας είπα, προηγουμένως έχουν προκαλέσει τον τρόμο. Μην μιλάς καθόλου. Κάτσε εκεί που είσαι. Είχα κάνει μια εκπομπή εγώ με ένα συγγραφέα, με τον κύριο Δημητριάδη από την Κύπρο. Δημητριάδη του Μητσοτάκη τον Ανιψό. Όχι, καμία σχέση τότε. Ποιον? Με προσβάλλει αυτό εμένα τώρα. Τι τον έχετε τον Δημητριάδη αυτό? Τίποτα. Είχα κάνει μια εκπομπή εγώ. Α, εκπομπή. Με ένα συγγραφέα. Ναι. Κώστας Δημητριάδης λέγεται. Ο οποίος είναι από την Κύπρο. Στην Κύπρο μένει. Εδώ Πειραιά. Β' Πειραιά, να το πούμε και έτσι. Mm. Το λέω Β' Πειραιά και κάτι άλλο που θέλουν να ξαναγίνουν βουλευτές, ας πούμε. Η Β' Πειραιώς έχει ένα πραγάκι. Είχε ένα νεράτσι, πέθανε. Ναι, πάει. Είχε... Ποιον άλλον έχει? Βουγιουπλάκη. Έναν μανιάτι, πώς τον λένε. Βουγιουπλάκης. Πέθανε κι αυτός. Και ο Βουγιουπλάκης πέθανε, αλλά και ο νεράτσις. Και οι δύο πέθανε. Καλά, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Ποιον άλλον έχει εδώ πέρα? Τώρα, Μαρκόπουλος. Α, Μαρκόπουλος είναι Β' Πειραιώς. Βρετός. Ποιος? Βρετός. Λιβανός. Γερμανός. Λιβανός. Α, Λιβανός. Και ο τελευταίος που... Ο Λιβανός, ο γνωστός Λιβανός. Όχι. Καρδιολόγος. Εγώ θεωρώ τον κύριο Λιβανό σοβαρό άτομο. Είναι επιστήμονας. Καρδιολόγος. Το ξέρετε. Το ξέρω προσωπικά, είναι σοβαρό άτομο. Πολύ σοβαρός πολιτικός. Λοιπόν, κάποτε, πρόεδρε, θα σας πω κάτι να γελάσετε τώρα. Αναφέρω τον κύριο Τραγάκη. Έτυχε να είμαι στην Σαλαμίνα, ας πούμε, γιατί τη Σαλαμίνα την αγαπώ υπερβολικά. Γιατί είναι και το κορίτσι μου από εκεί. Λοιπόν, αγαπώ υπερβολικά τη Σαλαμίνα. Ήμουνα σε μια συγκέντρωση που μου είπε, έλα πάμε να δούμε τι θα πει. Και λέω εγώ, ναι, θα πάμε. Πάω, ναι, πάω και εγώ καθόμουν στην άκρη. Δεν εκδηλώνομαι, καθόμαι και κοιτάω και ακούω, ας πούμε. Και έλεγε τα εξοπλιστικά ο κύριος Τραγάκης. Και λέει τώρα που θα πάρουμε και τα F-15. Και εγώ λέω τι λέει τώρα. Στο τηλέφωνο. Όχι, σε μια συγκέντρωση. Προεκλογική. Πήγαινα και άκουγα εγώ. Και λέει θα έχουμε τα F-15. Και θέλουμε τα... Ναι, και λέω τι F-15 έχουμε. Και λέω τι λέει τώρα. F-15 έχει μόνο το Ισραήλ. Εμείς δεν έχουμε αεροπλάνα. Και λέω θα πάνε το αποκειμένο. Μα είχε σχέση ο άνθρωπος με την. Δεν είχε. Δηλαδή πητούσε πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν τα ξέρει. Και λέω θα πάνε. Μην πα, θα το προσβάλλει. Μην πετάει τέτοια πράγματα. Και ο κόσμος νομίζει ότι έχουμε και. Αυτός δορυφόρο. Αυτός ήθελε να βάλει το γιο του. Αλλά επειδή ο Μητσοτάκης πήρε ανάποδες γιατί το διέδιδε. Και έλεγε θα είναι ο γιος μου, θα είναι ο γιος μου. Και λέει ας το διάλογο, αυτό είναι ο γιος σου. Και λέει τότε δεν θα μπεις ούτε εσύ, του είπε. Ο Τραγάκης παραλίγο δεν θα έβγαινε και καθόλου. Δεν θα έβγαινε. Μα του έκανε ζημιά αυτό. Ναι, πολύ ζημιά. Αυτός διέδιδε ότι είναι της Νέας Δημοκρατίας ο Ναμπερβάν και αποδείχθηκε ότι με τα βία μπήκε. Το παρατσούκλι του, το ξέρετε ποιο είναι, κύριο Τραγάκη. Το παρατσούκλι του, ρουσφετολόγος.
80 και 85 χρόνια πόσο είναι? Όχι, δεν είναι 80. Πόσο, παραπάνω από 80 είναι. Αυτός είναι 150. Αυτός που έμεινα είναι 77. Ποιος ο Τραγάκης? Όχι. 80 είναι. Και βάλε. Δεν ξέρω ακριβώς το είναι. Βάλε. Δεν είναι κακό παιδί, είναι υπομηχανικός είναι. Είναι καλό παιδί είναι. Είναι υπομηχανικός, σαν παιδί ήτανε. Αυτός πιο μιλάμε καλά, εκτός πολιτικής, είχε πιο μεγάλο κύρος. Μιλάμε τώρα για τον πατέρα του ή για τον γιο? Για τον το βουλευτή, ο πατέρας. Ο πατέρας. Ο πατέρας καλά θα κάνει να έχει τρόπους στον κόσμο, να έχει τρόπους. Να ξέρει να μιλάει. Ναι. Να έχει τρόπους. Αυτό που το λέω μεταγλώ. Δεν έχει τρόπους. Όχι, δεν έχει τρόπους. Σε κάποια άτομα τα οποία από γεννησιμιού το στήριζαν. Και εγώ να πληροφορήσω, γιατί θα δουν την εκπομπή πάρα πολύ. Ο Τραγάκης δεν πρόκειται να ξαναγίνει βουλευτής. Φτάνει τόσο. Εγώ θα πω και τα Σάββατα να έχουν τσέπες. Αυτό. Τόσο πολύ, ε. Τόσο πολύ. Φτάνει τόσο. Τώρα εντάξει, αν με κλείσουν φυλακή, θα με φέρνετε τσιγάρα μέσα στη φυλακή που τα λέω αυτά. Πώς πάει ο Τραγάκης? Ο Τραγάκης είναι ο Τραγάκης. Έχει και κάτι άλλο, ας πούμε, οι οποίοι κάτι τύπους που κυρίως που ήταν στην εξεταστική πολύ καλή. Τον θυμάμαι. Ήμουν στο νεκροταφείο και εκπροσώπησε. Όλο και κύριο στην κηδεία του Αλέφαντα. Στην κηδεία του Αλέφαντα. Εκπροσώπησε τη Νέα Δημοκρατία. Και του λέω, τι ήθελες να κάνεις? Δεν είχα δει κάτι εγώ. Μου λέει, είναι του Αλέφαντου. Η κηδεία. Και έκατσε εκεί. Και τον Αλέφαντο του ξεχάσανε. Τον είχα ξεχασμένο. Τώρα το θυμήθηκαν, τον Αλέφαντο. Ήταν ο γιος του Καρατζαφέρη εκεί, όλοι οι παρόντες. Ο bodybuilder ήταν εκεί. Ο Καρατζαφέρης πώς τους βλέπεις τώρα, τι έχει γίνει? Του φάγανε τη θέση οι άλλοι, ε. Η άκρα δεξιά έχει άλλον τώρα. Άλλους ταπατζίδες. Έχει άλλους, ναι. Κομισάριους. Δεν έχει. Κομισάριους, ναι. Δεν έχει. Το Καρατζαφέρη. Έχει άλλους κομισάριους. Τώρα, μια που ήταν και bodybuilder ο Καρατζαφέρης, είχε στο Λάος, Λάος ναι, ήταν Λάος, Λάος που είναι ο τόνος, δεν ξέρω τώρα, κάπου είναι τώρα. Λοιπόν, είχε εκεί πέρα Άδωνη, είχε όλα τα καλά παιδιά. Ναι, Πλεύρη. Ναι, ήταν η σχολή, Βορύδη. Ναι, ήταν η ακαδημία αυτή. Η ακαδημία που, η οποία διοχέτησε στελεχάρες σε κάτι κόμματα, ας πούμε. Ναι, στελεχάρες τους κάνανε οι νεοδημοκράτες. Ναι, ο άλλος πάλι ο κύριος Καμπούρης που πήρε το Λάος. Α, άλλος κι αυτός. Ναι. Αυτός έκανε εκπομπές με τον Μίστερ Μπούτια, χιουμοριστικές, ναι. Εκπομπές τέτοιες για σε στυλ σαν τον Μητσικώστα. Στάρ Ελλάδος, Στάρ Ελλάδος, ναι. Κύριο Μπούτια, όπως το έκανε αυτός εδώ εκεί, ναι. Αυτός τώρα... Αυτό έκανε ζημιά του Καρατζαφέρη το ότι έβαλε τον Καμπούρη. Γιατί γελιοποίησε μόνος του τα λείψανα. Υπήρχαν λείψανα, αλλά είχαν ένα μικρό σεβασμό, έστω στην άκρα δεξιά. Τα γελιοποίησε ο ίδιος ο Καρατζαφέρης. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα, Όταν πηγαίνατε τότε που σας καλούσε για να κάνετε την κυβέρνηση για τα θέματα που σας... για οικουμενική, κάτι κάνατε εκεί πέρα που πηγαίνατε μέσα στο Μαξίμου, κάτι κάνατε. Ναι, επί Τσίπρα. Επί Τσίπρα, ναι. Κυβερνήσεως Τσίπρα. Ναι. Όταν πηγαίνατε και καθόν στο τραπέζι εκεί πέρα, τι ακούγατε εκεί μέσα, ας πούμε? Μιλάγανε όλοι με τη σειρά. Ναι, με τη σειρά, ναι. Και τηρούν το πρακτικά. Ωραία. Τα πρακτικά. Παρακολουθούσαμε, βέβαια. Ωραία. Δεν μιλάγατε. Πρακτικά. Άλλοι λέγανε άλλα τ' άλλον. Δεν έβρισκε άκρη. Τι λέγανε. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας πολεμούσε να τα βάλει σε μια τάξη. Δεν μπαίνανε. Ναι. Θυμάμαι τότε ήταν δραματική η κατάσταση. Ήταν ο κύριος της Νέας Δημοκρατίας που είναι στην Ευρωβουλή. Τώρα ποιος ήταν πρόεδρος? Δεν ήταν ακόμη ο Μητσοτάκης, ήταν ο Μαρέκης. Ναι. Ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας προσωρινά. Ναι, μέχρι να βγει ο. Ναι, ναι. Τώρα αυτοί με η Μαράκης και ο Μητσοτάκης σκοτώμος γίνεται. Σκοτώμος, ναι. Ναι. Έτσι, ο Μαϊμαράκης τι θέλει να συνεχίσει? Αυτό που πέτυχε μέχρι τώρα καλό είναι. Έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, είναι και αυτός Άκης. Όλοι Άκης είναι. Και θα τσακωθούν τα Άκηδες. Δεν ξέρω, αυτοί ξέρετε τι φωνάζανε κάποτε οι Άκηδες. Κάτω. Να ζήσει η Κρήτη και να πεθάνει όλη η Ελλάδα.
Το θυμάστε που φωνάζανε. Να ζει η Κρήτη. Να ζήσει η Κρήτη και να πεθάνει όλη η Ελλάδα. Το θυμάστε που φωνάζανε. Τόσο πολλοί είναι αριδίστες. Ναι. Πω. Λοιπόν, το φωνάζανε. Αυτά είναι παντού. Εντάξει, το φωνάζανε κάποια δικέφαλη. Δεν είναι έτσι. Κριτική είναι παλικάρια όλα. Λοιπόν, και τώρα εκεί μέσα ήθελα να μάθω τραπεζί από το χέρι, έτσι να μπείτε και στον κόσμο, ας πούμε, και σε μένα που δεν είμαι έμπειρος σε αυτά. Τι λέγατε εκεί μέσα και δεν μπορούσατε να συμφωνήσετε. Έκανε μια εισή. Δεν μπορούσατε να μοιράσετε. Πώς γίνεται η συζήτηση. Ναι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε μια εισήγηση αρχική 5-10 λεπτά και μετά ξεκίναγε ο Πρωθυπουργός. Ναι. 30 λεπτά, αναλογικά ήταν εκεί. Ναι, ναι. Και εμείς οι άλλοι από 7-8-10 λεπτά. Εγώ δεν έκατσα να ασχοληθώ με το δίκτυο, γιατί λέγανε άλλα τ' άλλον, δεν λέγανε. Ακόμη και για το βράχτη λέγανε πάνω. Κουβέντα εκτός της παρουσίας που λένε. Ναι, ναι. Κατάλαβες, δηλαδή. Τώρα. Τότε ήταν το θέμα αν θα μείνουμε στην ΟΝΕ ή θα φύγουμε. Τότε με το δημοψήφισμα, που το όχι το έκανε, ναι, αυτό ότι τα κουβέντεψε και τώρα. Ήταν και αυτό το μεγάλο θέμα, ναι, που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί έλεγε, εκτήρησε καλή στάση, είπε να μην φύγουμε από την Ευρώπη. Να κάτσουμε εκεί. Ναι, ήταν από τους υποστηρικτές της Ευρώπης, ο Μίμπαλε. Τώρα όχι, ο Παυλόπουλος. Ο Καραμαλής τώρα με τον Σαμαρά που έχουν βγάλει νύχια και τα λένε στο Μητσοτάκη, ας πούμε, κάνουν σκληρή κριτική. Στο Μητσοτάκη. Μπράβο. Πολύ ωραία. Δεν βλέπω τίποτα. Τα λέω... Να βγει. Μόνο για τους δημοσιογράφους τους εφάνταστους που πρέπει να γράφουν του Ελευθέρου Τύπου και της Δημοκρατίας κάτι βλακίες. Ναι. Δεν βλέπω σοβαρές κουβέντες. Είπατε κάτι σοβαρό. Όχι, αυτοί τώρα κάνουν, δεν ξέρω, κάνουν για να τα κάνουν. Αφήνουν υπονοούμενα ότι μπορεί ο Σαμαράς να ρίξει η κυβέρνηση. Έχει βουλευτές για να ρίξει. Έχει 70-80, πόσο είχε μέσα, κάτι λένε τέτοια. Α, εγώ ο Σαμαράς. Ναι. Καμιά 15 ή πόσο είχε. 15. Ο Σαμαράς το πολύ 8 με. Οι οποίοι δεν είναι όλοι δικοί του. Με την έννοια δηλαδή, πάμε να φύγουμε. Μήπως ψάχνει πάλι κανένα Σιμπηλίδη για να ρίξει τον μπαμπά. Δεν υπάρχει πια. Σιμπηλίδη, μετά από αυτό που είπατε ο Σιμπηλίδης, μόνο ότι άρπαξε μπορεί να δούμε. Ναι, λένε στο αν δεν άρπαξε. Και πήγε, λέω, Χριστού, ξέρω εγώ, αρρωγός, την πάτησε. Τώρα εντάξει, από ό,τι λένε και στο κοινό. Ό,τι κόψει το δόντι σου, λέει μια παροιμία. Και εγώ, και μεγάλα δόντια. Ό,τι κόψει το δόντι σου. Λοιπόν, λέει τώρα, εκεί στο Κυλικής λένε ότι δεν πήρε φράγκο. Ποιος? Ο Σιμπηλίδης. Είναι βλάχος. Συγγνώμη. Πολύ μ' αρέσει η κουβέντα μου. Προδότες. Γενικά οι προδότες οικονομάνε ή είναι άξιοι της τύχης. Λένε για τον Σαμαρά τώρα και τον Καραμαλή, λένε ότι τι βγαίνουν και λένε και κάνουν κριτική τώρα στο Μητσοτάκη αφού δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Ναι, ο ένας έριξε μια κυβέρνηση, δεν μπορεί να το ξανακάνει. Ούτε κόσμο έχουν. Ναι. Λένε τώρα... Απλά ο Σαμαράς έχει έναν κόσμο δεξιό, αλλά όχι μέχρι το σημείο να τον πάρει να φύγει. Μήπως... Εκβιάζουν το Μητσοτάκη για Προεδρική, για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τώρα, μήπως πρέπει να... Προεδρική, ποιον θα βάλουνε. Εδώ λένε όλοι ότι θα βάλουν το Στουρνάρα, μάλλον. Παναγία. Ναι, και αυτό είναι άλλος καρεκλοκένταυρος, μήπως... για να πείσουμε τους Ευρωπαίους να μας ανεχθούν λίγο, γιατί έχουμε τώρα και άλλο μνημόνιο. Δεν πάμε καλά οικονομικά, ναι, ναι, θα χρειαστούμε πάλι ένα δικό μας. Εγώ λέω κάτι άλλο, έτσι, να μ' ακούσει η κυβέρνηση, να το υλοποιήσει, να αυτοπροταθεί ο Μητσοτάκης. Για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αυτό πια γίνει ξεφτύλα είναι. Μπορεί να το κάνει και αυτό τώρα. Ναι. Εντάξει, το τι να πω με το Μητσοτάκη. Δεν είναι κακό άνθρωπο ο Μητσοτάκη. Άμα το συναντήσει από κοντά, δεν είναι κακό άνθρωπο. Αλλά είναι. Εγώ εκεί που τον κουβέντιασα, του είπα: έκανε κάποια ζημιά στην Ελλάδα ο πατέρα σου. Το είπα ναι, έτσι. Ναι, το είπα. Εσύ του λέω: έπρεπε σαν παιδί να πει αυτό ήταν λάθος. Άλλος ο πατέρας μου, άλλος εγώ, αφήστε με εμένα, έχω δικό μου δρόμο. Κανείς δεν θα σε αδικούσε, του λέω, αν το έλεγες έτσι. Ενώ έτσι που λούμοξες, πήρες επάνω σου τις αμαρτίες του πατέρα και τώρα πλέον θα έχεις την ίδια τύχη του πατέρα, λέει, ό,τι και να κάνεις. Με κοίταζε. Συγκινήθηκε. Δεν ξέρω τι έκανε.
Δεν μπορώ να πω ότι είναι και κακός άνθρωπος, δηλαδή. Όλοι καλοί είμαστε. Βέβαια, μετά μου έκανε μια τιμία, πήρε έναν από τους βουλευτές των Κατσιαντώνη έναντι της Λαρίσης, τον πήρε από την Ένωση Κεντρών. Τότε, τους αποστατήσαντες, πήρε έναν, που πήρε και την έδρα βέβαια, όλοι πήραν την έδρα, όλοι την πήραν μαζί τους την έδρα, σαλάθυρο. Κανείς δεν είπε η έδρα αυτή ανήκει στον κύριο Λεβέντη, πρέπει να παραιτηθούμε υπέρ του επομένου. Και γενικώς δεν παραιτήθηκε κανένας, από ό,τι βλέπω και τούτοι που φύγανε από την ελληνική αριστερά και την... Όλοι που παίρνουν και τις έδρες. Έχει γίνει πια μοράλ τελείως η πολιτική ζωή, έχει γίνει δηλαδή... Η τελευταία διαγραφή... Να κλαίσει και τις ρέγγες. Η τελευταία διαγραφή τώρα από τη Νέα Δημοκρατία του Ορθοπαιδικού. Ποιο? Ο Ορθοπαιδικός που διαγράφει τη Νέα Δημοκρατία. Ο... Πώς τον λέει και αυτόν αυτός ο κύριος. Όλη μέρα ο Σκάι τον έπαιζε αυτό. Σε ένα σχολείο απ' έξω. Ναι, αυτός ήταν από την Ολκανανία, μωρέ. Ναι. Ορθοπαιδικός ήταν αυτός. Και θέλανε να τον κηρύξουν σε αναστολή, ε. Τον διαγράψαν μια Δημοκρατία. Τον διαγράψαν. Αλλά την έδρα την κράτησε και αυτός. Α, την κράτησε την έδρα. Σαλμάς, είναι μεγάλο ζήτημα δημιούργησε. Ναι. Μήπως πήρε εντολή αυτός να το κάνει αυτό που κάνανε ολιγάρχοι. Έτσι λένε. Κάποιοι ακραίοι έτσι λένε, αλλά δεν το πιστεύω. Όχι. Γιατί εγώ ξέρω και το Σαλμά δεν είναι τόσο συνωμοσιολόγος. Αυτή τώρα, αυτή η κολόνια, η αντιπαράθεση Μητσοτάκη Σαλμά κρατάει πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι τώρα έγινε, έχει καιρό. Ναι. Μπορεί ο Σαλμάς, μαζί με μερικούς ακόμη βουλευτές, να πάει με τον Βελόπουλο. Δεν έχει άλλη λύση. Ή να κάνει κόμμα. Δεν έχει περιθώρια. Θέλει λεφτά για να γίνει κόμμα. Τώρα θα δει. Τώρα πότε κόμμα. Πώς. Κόμμα. Ναι, για να φύγουν οι βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία και πέντε ακόμη. Για να πάνε στον Βελόπουλο ή να πάνε κάπου αλλού. Πρέπει να υπάρχει χρήμα. Υπάρχει χρήμα, δηλαδή, κανένας χορηγός, κανένας... Μπα... Ποιος τα έχει, δηλαδή... Τι χορηγός να υπάρχει αυτός, τα μοιράζει. Αυτοί είναι τις δεκάρας άνθρωποι όλοι. Ό,τι λεφτά και να τους δείξουν, τα ξόδεψες. Τώρα θα προκύψουν κι άλλα κόμματα. Καινούργια τώρα, κόμματα θα γίνουν τώρα κι άλλα. Κάτι μερικοί που δείχνουν. Χωρίς όμως κόσμο. Δεν έχω, όταν έχουμε τρία δεξιά κόμματα ακραία. Έχουμε Νέα Δημοκρατία, έχουμε... ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε ΠΑΣΟΚ, έχουμε τόσα. Τι θα παρουσιάσει ένα καινούργιο κόμμα. Ποιον θα πείσει. Δεν έχει περιθώριο. Πάντως η κατάσταση... Υπάρχει ένας ενθουσιασμός όταν ιδρύεις ένα κόμμα, αλλά μετά στην πράξη βλέπεις τα πράγματα λίγο δύσκολα. Τι έπαθε ο κ. Φετζόγλου τώρα. Καλά, ο Φετζόγλου τι πάει. Είναι 88 χρονών, άκουσε. Εγώ του τάπα, του Φετζόγλου, του τάπα. Του λέω είσαι 88, με πήρε τηλέφωνο να κατεβούν μαζί. Του λέω, 88 χρονών είσαι. Καλά κάνατε και κάτι σχεδόν. Ναι. Δεν χρειάζονταν. Και πήγανε όλοι οι τράγκες μαζί του πήγανε. Όχι, δεν πήγε. Όχι, είχε πεθάνει ο τράγκας. Δεν πήγε, δεν ήθελε να πάει καν ο τράγκας εκεί. Ξέρω, ναι, αλλά τώρα... του τράγκα πήγανε οι άλλοι. Ποιος πήγε του τράγκα. Κάτι μούρες άλλες. Ένας δημοσιογράφος που πήγε. Ναι. Κουτσίδης. Έλεγε και αυτός ότι είναι με τον τράγκα. Ξέρω τι έλεγε. Τα έχω ζήσει από κοντά από τα όλα. Και γέλαγα, καθόμουν το βράδυ και κοιμόμουν. Έχουν έρθει και εδώ μέσα. Κοιμόμουν έτσι δηλαδή. Με... Πώς το λέγανε αυτό, είναι κουτσίδι. Κουρτζίδης. Α, κουρτζίδης. Ναι, καθόμουν και κοιμόμουν με το μυαλό μου ήσυχο και τη συνείδησή μου και γέλαγα με αυτούς. Ναι, διότι κάνανε ένα απελπισμένο αγώνα χωρίς, χωρίς φως. Ο άλλος πάλι. Είχε ο Φιετζόγλου, είχε και κάποιον άλλον από την Χρυσή Αυγή εκεί πέρα. Έλανε... Χρυσή Αυγή. Είχε. Κάποιον εκεί. Που είναι βουλευτής. Ήθελε να γίνει βουλευτής, ήταν στο κόμμα. Μπορεί και. Να, ξέρω. Ο κ. Φιετζόγλου έχει μένος με τον Μητσοτάκη. Η Χρυσή Αυγή έχει σβήσει. Τελείωσε. Ο Φιετζόγλου ξέρει γιατί έχει... Γιατί θεωρεί ότι ο Μπόπολας πήρε τις δουλειές του. Μέσα στο κόμμα αυτό.
Πήγαν κάτι άνθρωποι οι οποίοι ήταν καιροσκόποι και κοροϊδεύαν του κοροϊδεύαν τον Φιετσόγλου. Του λέγανε εμείς θα σε κάνουμε και, 88, και πάρε, πάρε, πάρε. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Αυτός τις προηγούμενες εκλογές με είχε πάρει τηλέφωνο και πήγα στο γραφείο του Νίβρα και μου έλεγε ότι θα με βοηθήσει και από εκεί που ήταν να με βοηθήσει ήρθε σε κόμμα. Άρα του φυσκόσαν τα μυαλά κάποιοι άλλοι. Ναι, πολλά υπόθηκαν τότε. Ναι, ναι. Η καλύτερη κίνηση που κάνει ήταν να μείνετε εδώ προσιλωμένος και αφοσιωμένος στην Ένωση Κεντρών. Ναι, βέβαια, εγώ είναι δεν... ένα κόμμα, διαχρονικό κόμμα. Το μα οποίο... εγώ αχάριστο στο κόμμα που με ανέδειξε δεν μπορώ να είμαι. Εγώ άλλωστε είμαι και κεντρός, εγώ δεν κάνω κανένα διατεταγμένο καθήκον. Σας αγαπάει πολύ κόσμο. Εγώ πιστεύω σε αυτό που κάνω και γι' αυτό έκανα αγώνα κατά της δεξιάς, κατά της αριστεράς για την ανάδειξη κεντρώας άποψης. Το... Όχι, σας αγαπάει υπερβολικά ο κόσμος, σας το λέω εγώ. Εσείς στις ΣΕΡΕΣ πώς... ΣΕΡΕΣ μένετε τώρα. ΣΕΡΕΣ, ναι. Α, ΣΕΡΕΣ. ΣΕΡΕΣ. Και πήγαινε, έρχομαι, επενερχόμαστε στη Σαλαμίνα. Είναι η γυναίκα σου. Ναι, ναι. Μάλιστα πήγαινε, ερχόμαστε με την σύζυγό μου και κάνουμε τη σύζυγου το επίθετο. Είχα εγώ παλιά φιλία με τον Θωμά τον Πηλιώτη. Δεν τους γνωρίζω όλους, το συγκινήσα. Είναι ενός πολυχρόνη πρώτη εξαδέρφη. Ναι, τους γνωρίζω. Πατέρας, τους γνωρίζω. Ο Θωμάς. Και είχε λατομία μέσα στην Σαραμίνα και πάντα είχε κάτι δουλίτσες και ερχόταν όλο αγκαρίες. Τώρα που λένε τη Σαραμίνα, ξέρετε πώς με αποκάλεσε ένας από το συνδυασμό του νυν δημάρχου. Του νυν δημάρχου. Ναι, πώς με αποκάλεσε. Γυναίκα δεν είναι η δήμαρχος. Όχι, είναι ο κύριος Παναγόπουλος. Ο προηγούμενος ποιος ήταν, η γυναίκα. Όχι, δεν γνωρίζω. Γιατί με είχαν καλέσει στο... Ο προηγούμενος πάει Παναγόπουλος, δεύτερη φορά είναι. Με είχαν αποκαλέσει πρόεδρε φαλακρό πράκτορα. Φαλακρό. Ναι, πράκτορα εμένα. Θα σου κάνει μήνυση ο Μπελούπ. Όχι, θα πάρω αληφία του λίγο. Θα πάρω μαλλιά. Αγία μου. Τώρα αυτό πώς επιτρέπει τώρα το ΕΣΟΡΟΥ και στέλνει μια κασέτα σε όλες τις περιφέρειες και στην κασέτα κατά 60% λέει αληφές και κατά 30-40% όλο για τις τρέλες που λέει. Το ΕΣΟΡΟΥ, το ΕΣΟΡΟΥ, τι να κάνει ο Βελόπουλος, ο Βελόπουλος ψήφισε για πρόεδρο του ΕΣΟΡΟΥ, δεν ψήφισε. Τι ψήφισε? Ψήφισε για, για πρόεδρο, ναι. Ναι, μια χαρά είναι. Αλλά είναι δεξιά. Και ναι. Κάτι άλλο του χαρίστηκαν, κάτι α πούμε, ψηλά του χαρίστηκαν. Εγώ, ο Βελόπουλος τι του είπε, μερίδιο δεν θέλω, ναι. Απλά να με αφήνετε να κάνω ό,τι θέλω. Ναι, και βγαίνει τώρα ο Βελόπουλος στην τηλεόραση που και στο ραδιόφωνο εκεί πέρα και μιλάει με ένα κοινικό τρόπο ναι. Στον κόσμο. Άντε να κλείσω ένα ασθενάτο να πέρα, τι λέγα. Τώρα δεν ξέρει πώς είναι. Μάλιστα. Ό,τι δεν τον αρέσει, το κατεβάζει. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανακούμε. Θα τα λέμε, εγώ δεν μου αρέσει να μιλώ μαζί. Γιατί και από τις ΣΕΡΕΣ με ενδιαφέρει η επαφή μας. Θα έρθω κι εγώ εκεί. Τώρα την επόμενη φορά θα κάνουμε τραπέζι. Στις ΣΕΡΕΣ που έχετε έδρα εσείς? Ναι, στην πόλη. Με στην πόλη. Ναι. Α, ωραία. Την άλλη φορά που θα κατέβω πάλι κάτω, θα σας καλέσουμε για τραπέζι Σαλαμίνα. Να φάμε εκεί πέρα. Σαλαμίνα έχω και σπίτι. Ωραία, να μας δείτε το κλείνω, κοιμόμαστε και μια φορά εκεί πέρα. Οικόπεδο έχω, προς το παρόν έχει λέγαμε. Δεν έχω σπίτι. Παλματίσχυρο εκεί πέρα. Τώρα κάνουμε χιούμορ του. Εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα πάντως που εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τα θίξαμε όλα γιατί είναι μπορεί να... αυτά τα κομικοτραγικά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και το γελίο του ΠΑΣΟΚ που λέει βγάλαμε πάνω για την πολίτευση. Δεν κάναν τίποτα και πάνε για την πολίτευση. Είπαμε το βέβαιο. Οι άνθρωποι είναι και του Πασόκ είναι γελοί. Στο 3%. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Του. Δεν μας αρέσει να κατηγορούμε τα άλλα κόμματα, αλλά λοιπόν, δεν ζήσω, είναι λαβή. Θα ζήσω συγγνώμη αν έγινα λίγο παρολογητικός, oh, αλλά αυτός είναι ο τύπος μου, ο χαρακτήρας μου. Άμα δεν ήσασταν. Αυτός είναι και μ' αρέσει να μιλάω. Όσοι μιλάμε ελεύθερα, έχουμε όταν δεν μιλάμε ελεύθερα. Ναι, αλλά η Ελεονόρα είπε θα ποινικοποιήσει το λόγο, το ελεύθερο λόγο. Ποιος? Η Μελέτη. Η Μελέτη. Είπε θα ποινικοποιήσει, έκανε τι πρόταση. Είναι αυτή ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος. Ξέρω. Είναι αυτή μου, ρε, που έβγαινε στο καλημέρα. Θέση Πατακού πήρε. Ναι. Αυτή με είχε καλέσει πριν 2-3 χρόνια ναι. Για να πάω στην εκπομπή τη. Ναι. Και τη λέω λοιπόν στο τηλέφωνο, ποια εκπομπή κάνει? Δεν την ήξερα εγώ. Άνοιξε, πες μου λίγο τι ώρα την κάνει για να δω.
Όταν λοιπόν την έβαλα και την είδα, λέω, αχ, Παναγία μου, λέω, γιατί έκανε μια εκπομπή σαν κόμμενα, δηλαδή. Ας άρεσε να μαγειώ τα καλοκαιρινά. Ναι, δεν είναι, γελίο. Τώρα ο Μητσοτάκης τους θέλει αυτούς τους ψήφους, γιατί δεν έχει και καλύτερους. Ας κοιτάξει ο κόσμος να δει τι πρέπει να ψηφίσει, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Πρέπει να εμείς έχουμε ένα κακό τώρα, τρώμε τον χρόνο. Εδώ εμείς, το ένα μέρος του μυαλού μας είναι κούφιο. Ναι, αυτή τη στιγμή. Άδειο. Άδειο. Και οι τηλεοράσεις με την προπαγάνδα που κάνουν προφανώς το άδειο. Ναι. Ναι. Λυπούμε κύριε Κωνστόπουλε γι' αυτό. Δεν φταίμε ούτε εσείς ούτε εγώ. Παραλάβαμε εδώ από το καθεστώς Τσίπρα αυτή την κατάσταση. Και ένα κακό δηλαδή που έκανε ο Τσίπρας είναι ότι δεν προετοίμασε λίγο, δεν θεμελίασε τη δημοκρατία να είναι ακλόνητη, παρά την άφησε χύμα. Ναι. Λοιπόν, σαν να σερβίρει καφέ, χύμα, ούτε στον Τένε, ούτε στο... Πάρτε μόνοι σας καφέ από το μπρίκι. Κάπως έτσι, με αυτό το πνεύμα. Λοιπόν, ευχαριστώ για την αγάπη σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε. Φαγώθηκε και ο Οκτώβρης, σχεδόν εξ ολοκλήρου. Και προχωρούν και οι διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες όμως είναι στον αέρα, διότι καμία πλευρά δεν αποδέχεται την άλλη. Αλληλοκαταδικαζόμενες οι κατηγορίες των δύο μεγάλων τεμαχίων του ΣΥΡΙΖΑ. Της Κεντρικής Επιτροπής κατηγορούν ως απατεώνα τον Κασελάκη και ο Κασελάκης λέει ότι τέτοιου είδους διαδικασίες αντίκειται σε ένα σοβαρό κόμμα. Εν ολίγης υπάρχει ακραία αντίθεση στην Αμερική. Πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών και ενώ εξαρτώνται πολλά από τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν τολμάμε ανοιχτά να μιλήσουμε για τις εκλογές αυτές, γιατί είναι και οριακό το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων. Είναι απολύτως οριακό. Ο κύριος Τραμπ δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει. Θέλει πάση θυσία να επανεκλεγεί. Είναι θέμα τιμής γι' αυτόν, ναι, να επανεκλεγεί. Και ό,τι άλλο θέλει ας γίνει. Κατηγορεί όλους για ανομαλίες, για ό,τι θέλετε βάζει στο τραπέζι ο Τραμπ. Ότι οι αμβλώσεις κάνουν ζημιά στις Αμερικανίδες. Είναι ο Τραμπ παλαιολιθικής εποχής. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να τροφοδοτήσει τα συναισθήματα των Αμερικανών. Είναι κατά των αμβλώσεων, αλλά υπέρ της οπλοφορίας. Βρέστε άκρη τώρα, ένας πρόεδρος που είναι υπέρ του να οπλοφορείς, απ' την άλλη μεριά είναι και συγχρόνως κατά των αμβλώσεων των γυναικών. Δηλαδή ούτε ξέρεις τι θέλει. Είναι επικίνδυνος ο Τραμπ. Και αν αρέσει σε μερικούς, είναι θέμα αντίθεσης με το Δημοκρατικό Κόμμα, δηλαδή αντιτίθεται στο Δημοκρατικό Κόμμα και μοιραίως υποστηρίζουν Τραμπ. Έχει φανατικούς οπαδούς στην Αμερική ο Τραμπ,
αλλά όλοι είναι οι πιο αμόρφωτοι και οι πιο ξερακιανοί Αμερικανοί. Η ανεκπαίδευτη της Αμερικής είναι υπέρ του Τραμπ. Τα λέω για να προφυλάξω κάποιους από την ανάγκη να ψηφίσουν τον Τραμπ. Αν ψηφίσετε τον Τραμπ, μπορεί πάλι των τάξεων στην Αμερική να γίνει μεγαλύτερη. Και να δούμε συνέχεια σε αυτή τη ρήξη. Την προηγούμενη φορά ο Τραμπ πήγε να βάλει στο Καπιτόλιο όπλα και να κάνει οπλοστάσιο. Τώρα μπορεί και να έχει το ίδιο ως σκέψη, δεν το λέει όμως γιατί ξέρει ότι δημιουργούνται ποινικά αδικήματα. Και στην Ελλάδα ποιοι στηρίζουν τον Τραμπ, ο Βελόπουλος, ο Καμένος ίσως, δεν ξέρω, πιθανώς, ο Καμένος, δηλαδή ακροδεξί. Δεν βλέπω να έχει λογική μερίδα του πολιτικού κόσμου ο Τραμπ. Στην Αμερική έχουν χωριστεί σε δύο μέρη οι καλλιτέχνες, οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές, έχουν μοιραστεί η μισή από εδώ και η μισή από εκεί. Μέσα τους όμως όλοι τρέμουν στην ιδέα να νικήσει ο Τραμπ. Να το ξέρετε ότι όλοι δεν θέλουν τον Τραμπ. Άσχετα του τι λένε. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μία παραφιλολογία. Δηλαδή βάζει ο Μητσοτάκης και μιλάνε συνέχεια οι υπουργοί, οι Κεραμέως προχθές, στο Sky. Όλο οι υπουργοί μιλάνε στο Sky. Και κανένας υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλον δεν δέχονται. Έχουν περίεργα συναισθήματα στο Sky. Θέλουν αυτοί να κυβερνάνε. Όμως, ο λαός έχει άλλα πιστεύω. Ο λαός βλέπει ότι και στο Sky και στον Αλφα και στον Αντένα και παντού είναι καλεσμένοι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Όλο για Κασελάκια ακούει, όλο για τέτοια του Φαραντούρη, Κασελάκι, ανθρώπους οι οποίοι έχουν μικρή εμβέλεια στην κοινωνία. Δηλαδή γίνονται εκλογές τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να συμμετέχουν άνθρωποι που ξυπνάνε τα συναισθήματα των πολιτών. Αποκοιμίζουν περισσότερο παρά ξυπνάνε τους πολίτες. Τι να κάνουμε. Εγώ που άκουσα την Κεραμέως, στο Sky λίγο να δω τι πιστεύει, έλεγε τα ίδια και τα ίδια συνέχεια, ότι οι νέοι πρέπει να πειθαρχήσουν στις απόψεις του κράτους κλπ. Ενώ αυτοί νομοθετικά το θεσμικό πλαίσιο το αλλάξανε ώστε να δούνε τι θα γίνει, τώρα λένε οι νέοι να εργαστούν μέσα στα πλαίσια τα καινούργια. Οι νέοι κακόμοιροι τι να κάνουν, οι νέοι κοιτάνε να βγάλουν τη χρονιά. Οι νέοι έχουν έξοδα. Δεν έχουν το χρόνο να περιμένουν να δουν τι θέλει η Κεραμέως ή τι θέλει ο Μητσοτάκης. Οι νέοι είναι η πλευρά εκείνη της κοινωνίας που κοιτάει να περνάει τη χρονιά και τίποτα παραπάνω. Πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα, γιατί ζητάμε από τους νέους
να γίνουν γέροι, να αποκτήσουν γέρικη νοοτροπία και συνήθεια και να κρίνουν τα πράγματα, που οι νέοι δεν προλαβαίνουν να κρίνουν. Οι νέοι στο συγκεκριμένο πλαίσιο προσπαθούν να εναρμονιστούν. Δεν βλέπω από τους νέους να εξαρτάται κάτι. Οι νέοι μόνο να προσέξει η κυρία Κεραμέως και ο Μητσοτάκης και όλοι αυτοί, μήπως εξεγερθούν και μετά δύσκολα επιστρέφουν στις σπουδές τους. Αυτό να προσέξουν λίγο, γιατί όσες φορές γίνανε φοιτητικές κινητοποιήσεις, βρήκαν τον μπελά τους οι κυβερνήσεις. Και τώρα και παλαιότερα με τη δωρεάν παιδεία το 15% και μετέπειτα με τον Τρίτσι και με όποτε η δωρεάν παιδεία δημιούργησε ένα καινούργιο θεσμικό πλαίσιο, οι νέοι κάθισαν μπετόν αρμέ. Δεν αλλάζει εύκολα η θέση τους. Τώρα έχουν αρχίσει με διάφορους άλλους τρόπους ότι γίνεται, λέει, στο στάδιο ειρήνης φιλίας ένας διαγωνισμός για τα έξυπνα μέσα που μετέρχονται, τα έξυπνα μέσα. Και δείξανε εκεί διάφορα πράγματα. Οι νέοι κάνουν μια προσπάθεια, αλλά δεν εξαρτάται από αυτούς. Οι νέοι θέλουν βοήθεια. Και θα τους δώσουμε βοήθεια αν το βουλώσουν κάπως οι παλαιότεροι. Δηλαδή Κεραμέως, Μητσοτάκης, Πιερακάκης και όλοι, οι άλλοι να πάψουν να μιλάνε. Έτσι λοιπόν οι πιο γνωστοί υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ και από ό,τι φαίνεται η μοναδική είναι ο Πολάκης. Ο Κασελάκης αμφισβητείται αν θα του επιτραπεί να συμμετάσχει. Ο Φαραντούρης αμφισβητούν όλοι το κατά πόσον έπρεπε να είναι στο συνέδριο οι περισσότεροι. Άρα πάμε σε ένα συνέδριο αμφιβολίας όσον αφορά τη φυσιογνωμία του και σε ένα συνέδριο που δεν ξέρουμε αν θα λάβει τελικά οριστικές αποφάσεις. Θα το σαμποτάρουν το συνέδριο, δηλαδή, οι μετέχοντες υποψήφιοι πρόεδροι. Έτσι ξέρω. Έτσι διαισθάνομαι, δηλαδή, γιατί βλέπω από την άλλη μεριά ο Βελόπουλος λέει συνέχεια στο Μητσοτάκη, μάλλον όχι στο Μητσοτάκη, στον ρίξε την κυβέρνηση, λέει, στο Σαμαρά. Ο Βελόπουλος λέει, ρίξε, άμα είσαι, λέει, δεξιός, δείχτω. Ακούτε τι είπε ο Βελόπουλος. Άμα είσαι δεξιός, κύριε Σαμαρά, ρίξε το Μητσοτάκη. Τόσο απλά. Και αυτός μυαλό κουκούτσι. Έτσι εύκολα ρίχνεις και απάντησε ο Γάδωνης, που όταν κινδυνεύει το καράβι της Νέας Δημοκρατίας παίρνει και αυτό το λόγο. Απάντησε ο Άδωνης ότι και στην Αγγλία, λέει, η πλειοψηφία κυβερνάει με 34%. Δηλαδή δεν χρειάζεται παραπάνω. Κάνει αυτός πλήρως απλή την αναλογική και λέει ότι αφού έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που πιάνει 33%, μπορούμε να μένουμε στην κυβέρνηση. Δεν τον νοιάζει αυτόν να υπάρχει δημοκρατία με
50% των βουλευτών. Δεν τον νοιάζει τον κύριο Άδωνη. Εδώ δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι ο Άδωνης δεν τον νοιάζει και με λίγο, με 30% να σχηματίζει ένας κυβέρνηση, κλέβοντας βουλευτές από τα άλλα κόμματα, δεν τον νοιάζει. Το κάνουν, λέει, και στην Αγγλία. Αφού το κάνουν στην Αγγλία, ας το κάνουμε και στην Ελλάδα. Ιδού η διέξοδος. Ενώ ο ίδιος ήταν υποψήφιος ενός κόμματος, ήταν υποψήφιος ενός κόμματος μικρού, ενώ ήταν ο ίδιος ο Άδωνης υποψήφιος κάποτε ενός κόμματος μικρού, τώρα δεν τον νοιάζει και να είναι μικρό κόμμα, αρκεί να παίρνει την πλειοψηφία των βουλευτών. Καταλάβατε. Δηλαδή ο καθένας τα καλά και συμφέροντα. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει. Ο Άδωνης δηλαδή, αν ήταν σε ένα κόμμα που ήθελε βουλευτές κι άλλους, θα έλεγε τι είναι αυτά, κυβερνάτε χωρίς. Γιατί και ο Μητσοτάκης τώρα τι κυβερνάει με 30% 27 που πήρε, ούτε 100 έδρες δεν θα έπιανε. Άρα είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Αλλά μέσα στην δεξιά του, στο μενταλιτέ το δεξιό του, δεν τον νοιάζει και δικτατορία να κάνει, αρκεί να είναι αυτός δικτάτορας. Οι βασιλιάδες τα ίδια έχουν αρχίσει επίθεση στο ελληνικό κοινό μέσω του ίντερνετ και ρίχνουν όλο ο βασιλιάς Τάδε, Γεώργιος, ο βασιλεύς Παύλος, ο βασιλεύς όλο για τους βασιλιάδες. Να ξεχάσουμε πόσο κόστησαν στην Ελλάδα οι βασιλιάδες και να κλείσουμε τα μάτια και να πούμε ξαναέλα μεγαλειότατε. Γιατί αρέσεις στον Άδωνη, γιατί αρέσεις στον Βορύδη, γιατί αρέσεις στον Πλεύρη. Αυτή τη φορά δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα ίσχυ και ό,τι της μέλη να έρθει. Δηλαδή, ό,τι τις επιφυλάσσουν οι ισχυροί να το αποδέχεται. Η Ελλάδα πρέπει να αφυπνιστεί και να προλάβει τα κακά πριν εξελιχθούν. Ο λόγος που εγώ συνεχίζω και είμαι στον αγώνα με την Ένωση Κεντρών είναι γιατί βλέπω ότι ο χώρος της δεξιάς ζωντανεύει με επικίνδυνες διαστάσεις. Να ξεχάσουμε τι κάνανε οι βασιλιάδες, να ξεχάσουμε τι έγινε επί δικτατορίας, να ξεχάσουμε το μεταξά το δικτάτορα, να ξεχάσουμε όλους και να τους ξαναπούμε, ξαναπεράστε κύριοι. Αυτό θέλουν αυτοί. Να τους πούμε ότι αφού και η δημοκρατία μας κρίθηκε ακατάλληλη, ελάτε εσείς ξανά. Ο Γερο Μητσοτάκης έδωσε τη σκυτάλη στο γιο του. Ο Κυριάκος παριστάνει τον αντικειμενικό κλπ. Αλλά κατ' ουσίαν κάνει ακροδεξιές επιλογές. Είμαστε σε μια επικίνδυνη φάση. Όσο και αν το ξεχνάμε αυτό, είμαστε σε επικίνδυνη φάση. Στους σκάει όλη την ώρα οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, όλο τα ίδια και τα ίδια.
στον Αντένα το ίδιο. Παντού ηχούν τα τύμπανα της δεξιάς και αποκοιμίζουν τον κόσμο. Τον κάνουν να συνηθίσει να δέχεται τη δεξιά τυμπανοκρουσία. Ζούμε δύσκολες μέρες. Η ΕΡΤ είναι η κανίβαλη της Νέας Δημοκρατίας όλοι εκεί μέσα, οι οποίοι όλη μέρα ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω υπουργό Στάδε, ζήτω. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχει μια ΕΡΤ που από το πρωί μέχρι το βράδυ ζητοκραυγάζει τη Νέα Δημοκρατία. Και εμείς οι υπόλοιποι κεντρώοι ούτε καν καλούμεθα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δεν ξέρω. Ένας που καλεί είναι γκέι, παντρεύτηκε τώρα με άντρα και κάναν τελετές και λοιπά. Τα καμώματα του Κασελάκη. Άντε να τους πεις ότι είναι γκέι. Σε απειλούν. Τέλος πάντων. Αυτά όσον αφορά τους διάφορους υποψήφιους. Ο κύριος Εργουλόπουλος αυτός παλαιότερα ήταν και για υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία και τον πέταξαν έξω. Όπως ο Παπανότας, ο οποίος ήταν τώρα να γίνει υποψήφιος στο ΣΥΡΙΖΑ και του είπανε όχι ευχαριστώ. Έχουμε δηλαδή και δύο αρνήσεις που δείχνουν ότι κάπως προφυλάσσεται το κλίμα των κομμάτων. Γιατί αν λέγανε σε όλους ναι, τρεχαγύρευε. Αν λέγανε σε όλους ναι. Τώρα επειδή έχουμε μεγάλο κύμα επιστροφής ανθρώπων στην Ένωση Κεντρών από όλη την Ελλάδα, θα επικοινωνείτε με το 210-5220-357. Ξαναλέω, 210-5220-357. Επίσης θα επικοινωνείτε και με το 6944-39-44-37. Για κάθε περίπτωση επικοινωνίας μας, επιστροφής στο κόμμα δηλαδή. Είναι μια περίοδος ευαίσθητη και περιμένουμε όλα τα στελέχη τα παλιά του κέντρου να επιστρέψουν. Προημερών μιλήσαμε με κάποιον ο οποίος είναι υποψήφιος σε ένα άλλο κόμμα, θα πω σε ποιο κόμμα, στο Βελόπουλο, και του είπαμε τι έπαθες και, όχι εγώ, τι έπαθες και έφυγες από την Ένωση Κεντρών. Λέει, δεν μου αναθέσατε κάτι, δεν μου τηλεφωνήσατε, δεν με πήρε ο πρόεδρος. Ποιο να πρωτοπάρει ο πρόεδρος? Ο πρόεδρος αυτό είναι χάος η Ελλάδα. Εγώ είχα με 400 στελέχη από όλη την Ελλάδα να επικοινωνήσω. Πού να γνωρίζω ακριβώς τι συμβαίνει στην κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν μίλησε μαζί του ο πρόεδρος και αυτό δικαιολογεί το να φεύγει και να πηγαίνει στο Βελόπουλο και όλα. Που καλύτερα να πάει να κόψει το λαιμό του παρά στο Βελόπουλο. Γιατί στο Βελόπουλο αποκτά τη ρετσινιά του φασίστα και μετά δεν θα τον δέχεται κανένα κόμμα.
Αυτό είναι το τραγικό. Όσοι είναι Χρυσή Αυγή, Βελόπουλος, οι άλλοι χριστιανοί, πως δηλαδή, Νατσιός, όλοι αυτοί, τι συμβαίνει με αυτούς. Ότι αν αυτοί φύγουν κάποιοι, δύο άτομα ή πέντε, από την Ένωση Κεντρών και πάνε εκεί, παρασυρμένοι από κάτι. Από το ότι τον Βελόπουλο τον θεωρούν με αυξημένα ποσοστά. Αυτοί μετά δεν κάνουν για τίποτε. Δεν μπορεί να τους αποδεχθεί ούτε η Ένωση Κεντρών, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Είναι σε απαγορευμένο πεδίο για όλα τα κόμματα. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Αυτός νόμιζε ότι στον Βελόπουλο δεν του δώσαμε, λέει, εμείς θέση και θα του δίνει ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος τον πέταξε εκεί σε μια άκρη και του είπε αγωνίσου και άμα βγεις, βγήκες. Πού να βγει. Και εμείς δεν μπορούμε να παίρνουμε μήπως θέλει ο καθένας κάτι. Εμείς μπορεί να δεχθούμε αιτήματα από κάποιους αν τις ανασχετούν και να τους τα καλύψουμε. Καλοπίστως. Σιγουριές απόλυτες στην πολιτική δεν υπάρχουν. Απόλυτες σιγουριές δεν υπάρχουν στην πολιτική. Αλλά επιπλέον σας λέγω ότι όσοι πάνε στο Βελόπουλο είναι άχρηστοι για την Ένωση Κεντρών και για όλα τα κόμματα. Ούτε η Ένωση Κεντρών τους δέχεται μετά, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε κανένα, ούτε ΚΚΕ. Διότι περνάνε το φράκτη και πάνε πάνω από το φράκτη. Με όλο το συμπάθειο, δεν στρέφαμε κατά άλλον, αλλά πρέπει να προσέχει κανείς ποια βήματα κάνει. Διότι άμα πας στον Βελόπουλο, μετά πώς θα σε δεχθεί ένα δημοκρατικό κόμμα. Ο Βελόπουλος τον χρησιμοποίησε αυτόν για να πάρει 10 ψήφους παραπάνω. Ουδέν έτερον, τίποτα άλλο. Είναι 2-3 στην Ελλάδα, μία κυρία στο Κελκής, που πήγανε στον Βελόπουλο. Είχαν έρθει σε εμάς, χωρίς να πούν τίποτα, σηκώθηκαν και πήγανε, θεωρώντας ότι είναι επικρατέστερος ο Βελόπουλος. Δεν μπήκανε βέβαια στη Βουλή, γιατί στη Βουλή δεν μπαίνει όποιος να είναι και ο Βελόπουλος κοιτάει και βάζει μόνο δικούς του. Είπαμε και για τον Τραμ ότι πρέπει να προσέξουμε όλοι οι Έλληνες να μην πάρει ψήφους. Το είπαμε και αυτό, γιατί είναι φασιστόμουτρο κι αυτός και είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στις προηγούμενες εκλογές ήταν να κάνει επεισόδια μέσα στο Καπιτόλιο. Δεν είναι ένας τρόπος αποδεκτός. Να δούμε, πιστεύω να το καταλάβει ο κόσμος. Εγώ σταθερά το λέω όπου βρίσκομαι ότι είναι η ώρα να ψηφιστεί η χάρις και ας μην είναι και κατάλληλη. Ακούστε, στην πολιτική δεν ψηφίζουμε πάντα τον κατάλληλο. Ψηφίζουμε τον κατά συνθήκη καλύτερο. Δηλαδή, με τη χάρις δεν κινδυνεύεις να έχεις επεισόδια. Με τη χάρις δεν κινδυνεύεις να έχεις παρανομίες στις εκλογές. Καταλάβατε. Η χάρις να δεχθεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Γιατί είναι σε δημοκρατικό μενταλιτέτ. Ενώ ο Τραμπ είναι ένας αχρίος τύπος που θα φτάσει τα πράγματα στα άκρα. Εδώ είμαστε λίγες μέρες
πριν τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και νοιάζονται όλοι, ο Πούτιν, οι Κινέζοι, όλοι νοιάζονται για τον Τραμπ. Άρα τι θέλουν, να φέρουν την ανομαλία στο στρατόπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών και να διευκολυνθεί ο κόσμος στο να διαλυθεί ένα status quo φιλιρηνικό και δημοκρατικό. Ο Ερντογάν έχει αρχίσει και γίνεται κόκκινο πανί για το ΝΑΤΟ. Τι εννοούμε κόκκινο πανί? Ότι πολλοί στο ΝΑΤΟ έχουν επισημάνει τις κακές του προθέσεις. Παριστάνει ότι είναι ουδέτερος, αλλά κατ' ουσίαν είναι κοντά στην ακραία δεξιά. Πρέπει λοιπόν το κίνημα αυτό να το πολεμήσουμε εμείς στην Ελλάδα. Γιατί μας αφορά. Μας αφορά το κίνημα αυτό. Δεν μπορεί να λέει ότι είναι Ευρωπαίοι και όσοι λένε ότι ο Τραμπ είναι καλός ή ο Ερντογάν είναι καλός. Δεν υπάρχουν καλοί στο χώρο της ανομαλίας. Ο Πιερακάκης διέθεσε σε αναστολή τον καθηγητή που μοίραζε σε παιδιά φυλάδια με ρητορική μίσους για τους ομοφιλόφιλους. Και νομίζει ο Πιερακάκης ότι έληξε το θέμα με το να κυνηγήσει τα παιδιά που είχαν τέτοια ρητορική. Νομίζει ότι έληξε. Δεν παραμένει η ουσία του θέματος. Κάθε φορά θα επεμβαίνει ο Υπουργός για να τιμωρεί όσους κάνουν κηρύγματα μίσους. Οι άλλοι πάλι είπανε ότι ο Χατζηδάκης είπε ότι θα περιορίσουμε τις τιμές προϊόντων. Θα περιορίσουμε τις τιμές σε όλα τα προϊόντα. Πώς θα τα περιορίσουμε? Άμα χρειαστεί να περιορίσουμε σε όλα τα προϊόντα τις τιμές, πώς θα κρατηθεί ο τιμάριθμος? Θα αποχωρήσουν οι εμπορευόμενοι. Αν αυτοί έχουν καθορίσει ότι η τιμή είναι συν 20% και του βάλει συν 10, δεν θα αντέξει. Αυτό πρέπει πριν διαμορφωθεί η τιμή να συνεννοηθείς μαζί του. Έρχεται ενίσχυση για τα ευάλωτα νοικοκυριά με 30-40 ευρώ. Θα τη βγάλει ο Μητσοτάκης να δούμε, εκείνος ζει με 40 ευρώ. Θα πω εγώ με 40 ευρώ στον κόσμο, βγάλει τα πέρα. Και θα μου πούνε, πάρ' τα εσύ και βγάλει τα πέρα. Ρε. Έτσι θα μου πούνε. Νέα γενιά άφθαρτα πατελόνια έχει. Τι είναι αυτό? Νέα γενιά άφθαρτα πατελόνια, λέει, έχει το Άγιο Εφημερίδα. Οι Σιριζέοι τρώνε στη Βόρεια Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη. Μας κάνανε τώρα να λέμε από λάθος Βόρεια Μακεδονία και να εννοούμε την Ελλάδα. Αυτά είναι τα χάλια του Μητσοτάκη και του Τσίπρα. Όλες οι ιστοσελίδες, πατελόνια, φουστάνια, ταγέρ, έχει όλη η Ελλάδα λεφτά και δεν ξέρει τι να τα κάνει. Έχω συγχαθεί όλους αυτούς με τις ιστοσελίδες. Και ξέρετε τι λεφτά ζητάνε? Στις εκλογές για να μιλήσει ένας κεντρών σε μία ιστοσελίδα, ξέρετε τι λεφτά ζητάγανε? 15-20 χιλιάδες για ένα λεπτό. Όλα τα παιδιά σε όλα τα κανάλια εκεί
και στο Μέγκα και στον Αντένα, όλα τα παιδιά μιανής που δεν ξέρω πώς τους σκοτώθηκαν τα παιδιά, δεν ξέρω. Έχουμε άλλη περίπτωση τώρα, εκτός από την Πισπυρίκου, που τα παιδιά αρχίσαν να πεθαίνουν ένα-ένα. Πού θα πάει και αυτό, και ο κόσμος κάθεται σαν αποχαυνομένος και παρακολουθεί. Σαν να είναι σινεμά. Όλο κλήσεις μοιράζει ο Δήμος Αθηναίων, κλήσεις από εδώ, κλήσεις από εκεί, και λέει δεν έχει άλλη λύση, πρέπει να εισπράξει. Λέει θα λύσουμε τα άδεια ταμεία του Δήμου, φορτώνοντας φτωχούς πολίτες με υπερχρέωση προστήμων. Το μυαλό αυτού είναι του Δούκα και θέλανε να τον κάνουν και αρχηγό του Πασόκ. Φανταστείτε, αν είχε γίνει αρχηγός, θα είχε τρελάνει όλο τον κόσμο. Είναι κάποιοι που ζητάνε αν μπορούν να ενταχθούν στο κόμμα. Καταρχάς να μπορείτε να πάρετε το βιβλίο. Έχουμε εδώ το βιβλίο. Το βιβλίο «Τα πέτρινα χρόνια πριν τη δικαίωση». Δωρεάν το μοιράζει το κόμμα, δωρεάν. Άρα θα περάσετε από Καρόλου 28 να πάρετε το βιβλίο. Αθήνα, Καρόλου 28, στην πλατεία Αριστοτέλους. Δωρεάν το μοιράζουμε, δεν καταβάλλεται κανένα αντίτιμο. Με ευθύνη δική μου διανέμεται δωρεάν. Γιατί θεωρούμε σημαντικότερο να πάει στις οικογένειες παρά να μην πάει και να είναι εδώ στο ντουλάπι. Η διεύθυνση που θα το πάρετε από εδώ είναι Καρόλου 28, έτσι το βιβλίο. Και το τηλέφωνο 210-52-20-357. Εάν υπάρξει μεταφορά σε άλλο χώρο του γραφείου, θα σας το ανακοινώσουμε. Μένουμε σταθεροί στις απόψεις μας και πιστεύουμε ότι αυτή η σταθερότητα των θέσεων θα φέρει όλο τον κόσμο πάλι κοντά μας. Προσπάθησαν στις επόμενες εκλογές και λέγανε βλακίες η ΕΡΤ, τα κόμματα, οι άλλοι, ότι δεν μετέχουμε ή ότι είμαι άρρωστος εγώ ή διάφορα. Λέγανε ότι δεν μετέχει ένας κεντρών. Και μας διέλυσαν. Εμείς όμως ανασυγκροτούμεθα και θα πάρουμε στα χέρια μας τα ηνία, ζητώντας επανεκλογή της Ένωσης Κεντρών στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο δεν είναι πανάκια. Το Κοινοβούλιο πολλές φορές, τώρα αυτοί που είναι στο Κοινοβούλιο είναι αυτός το Πασόκ που πήρε 11%, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που πήρε 17, αλλά τι και αν το πήρε. Η Νέα Δημοκρατία που πήρε 17 επίσης. Δηλαδή όλοι με ένα αποτέλεσμα ικτρό. Όλοι με ένα αποτέλεσμα θλιβερό. Κουβαλάνε το, σαν σαλιγκάρια το κέλι φως τους. Βαρύ και ασήκωτο. Κουβαλάνε το κέλι φως τους, όπως τα σαλιγκάρια. Εμείς ζητάμε από το λαό προσοχή, εγκαρτέρηση και ανασυγκρότηση. Και προσφέρουμε, ένα κλίμα σιγουριάς. Θα έρθετε κοντά μας, θα ενταχθείτε στην Ένωση Κεντρών, θα πείτε ναι στα μεγάλα ζητούμενα τα τωρινά, ναι δεν μπορεί να πει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ,
ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Πολύ περισσότερο η Χουντική και κάτι άλλο. Ναι, μπορεί να πει μόνο η Ένωση Κεντρών. Έχει αξιόπιστο λόγο η Ένωση Κεντρών. Δεν έχει λόγο μαϊμού. Πρέπει να το αντιληφθείτε αυτό. Έχει αξιόπιστο λόγο. Και γι' αυτό όλοι να σκεφτούν καλά το να ξαναδώσουν στην Ένωση Κεντρών την δύναμη είχε. Αν ιδιωτελώς, βέβαια, στο δικό μας κόμμα δεν υπάρχει ούτε για να φάνε λεφτά, ούτε για να περιενδυθούν αξιώματα, ούτε για τέτοια πράγματα. Στο δικό μας κόμμα έρχονται με μοναδικό κριτήριο, ερχόμενοι να δουν τη χώρα σε καλύτερα χέρια. Αυτό είναι. Οπότε περιμένουμε όλοι τη μεγάλη στιγμή που θα επιστρέψει στο Κοινοβούλιο η Ένωση Κεντρών. Και θα αποδείξουμε ότι ένα κόμμα χωρίς καθόλου κανάλια, η Ένωση Κεντρών, που μόνο ένα, στο YouTube έχουμε μια εκπομπή, ένα τέτοιο κόμμα έχει μεγαλύτερη δύναμη από κόμματα που μιλάνε στην ΕΡΤ, στον Αντένα, στο Μέγκα. Εγώ δεν φοβάμαι δηλαδή το που μιλάει ο Ανδρουλάκης, που μιλάει ο Φαραντούρης, που μιλάει όπου και να μιλάνε, εφόσον αυτά που λένε είναι ασυναρτησίες, θα τους πάρει και θα τους σηκώσει. Έτσι ξέρω. Ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Τώρα ζητάει αξιόπιστες λύσεις. Τέλος πάντων, θα τα ξαναπούμε πάλι. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που μας δίνετε η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε. Όπου και αν βρίσκεστε. Στην Ελλάδα, στην Ήπεθρο, στην πρωτεύουσα, στο εξωτερικό. Άσχετα ηλικίας και επαγγελματός, όλους μας απασχολεί η χώρα. Και αυτά που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα με τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου και του Ιουνίου δεν είναι ευχάριστα και αισιόδοξα, με την έννοια ότι δώσαμε αυξημένη πλειοψηφία σε ένα κόμμα στη Νέα Δημοκρατία, του οποίου τα έργα μέχρι τώρα είναι αναξιόπιστα. Αναξιόπιστα είναι τα έργα. Τι εννοώ, πρώτα γίνεται στα γήπεδα ο σκοτωμός και μετά, λέει ο Βορύδης, πως πρέπει να αλλάξουμε συστημικά, λέει, τη λειτουργία της αστυνομίας. Πρώτα γίνεται η συμφορά και η περιπέτεια και μετά το κράτος βάζει μπροστά να αλλάξει. Τι να αλλάξει δηλαδή, μέχρι τώρα τι έκανε, σε ολόκληρο μάτι ο Τσίπρας είχε αλλάξει μόνο τον αρχηγό της πυροσβεστικής, για να καταλάβετε. Την πλήρωσε αυτός. Τώρα από ό,τι διαισθάναμε, σε ολόκληρο αυτό το συμβάν της οπαδικής βίας, θα την πληρώσουν ανώτατοι αξιωματικοί της ασφαλείας Αθηνών. Ότι δεν έλαβαν τα μέτρα τους, ότι δεν αξιοποίησαν τα στοιχεία κλπ. Έτσι είναι. Πάντα πρέπει κάποιος να την πληρώνει. Δεν μπορεί και η αστυνομία να είναι πάντα alert, πάντα δηλαδή να είναι σε επαγρύπνηση. Γιατί για φανταστείτε, κάθε φορά που γίνεται ένας αγώνας ή κάποια επίσκεψη ξένων, πρέπει η αστυνομία να είναι σε επιφυλακή. Αυτό τους εξουθενώνει και τους αστυνομικούς.
χρειάζεται σχέδιο και χρειάζεται και εξειδίκευση στο κάθε θέμα. Αλλά γεγονός είναι ότι, όπως και στην υπόθεση του Μηταράκη, ενώ καίγεται η Ελλάδα, ο υπουργός για τις φωτιές, της πυροσβεστικής ο υπουργός, πήγε για λίγες μέρες διακοπές γιατί είχε κόπωση από τις εκλογές. Ο δε Πατούλης έριχνε τα τσιφτετέλια του και διερωτώ με, αν δεν έριχνε τα τσιφτετέλια του ο Πατούλης και γινότανε ξανά περιφερειάρχης. Αυτός ο άνθρωπος θα είχε αίσθημα ευθύνης για αυτά που θα συμβούν στην επόμενη τετραετία που είναι πολύ σημαντικά για την Αθήνα. Απ' την άλλη μεριά η ακρίβεια μαστίζει. Ορισμένα προϊόντα, βενζίνης, ελαιόλαδο κτλ. Είναι στο υψούν. Μέχρι και οι λήψεις στην αγορά σημειώνονται. Που ίσως είναι τεχνικές, δηλαδή δεν διοχετεύουν το προϊόν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ για να το διοχετεύσουν αργότερα με υψηλότερη τιμή. Τα σούπερ μάρκετ είναι τελείως ασίδωτα και η εσχροκέρδεια δεν πατάσεται, δεν ελέγχεται. Δώσαμε υπερεξουσίες σε ένα κόμμα το οποίο δεν είχε δώσει δείγματα ότι είναι αντάξιο. Εντάξει, μπορεί να θέλαμε να καταδικάσουμε το άλλο κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά από την καταδίκη ενός αποτυχημένου που φεύγει, φτάσαμε στο να επιδοκιμάζουμε κάποιον που δεν έχει στοιχεία αξιοπιστίας. Και αυτό είναι για τη δημοκρατία μας ένα είδος αναπηρίας. Να το πω έτσι. Είναι πράγματι ένα πράγμα τραγικό. Στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης περνάει με το 157 που έχει, 158 όπως έχει, περνάει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή όλη η αντιπολίτευση να κραυγάζει, τσάμπα κραυγάζει. Διαλέξαμε το σύστημα να είναι αυτοδύναμος ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ η υπόδειξη της Ένωσης Κεντρών ήτανε να δεχθούμε την απλή αναλογική, να δεχθούμε την απλή αναλογική και να φτιάξουμε μια κυβέρνηση συνεννόησης κομμάτων. Τώρα, ο λαός, πολλοί πιστεύουν, γιατί είναι και τέτοια η προπαγάνδα που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία, ότι τέτοια κυβέρνηση συνεννόησης κομμάτων δεν ήταν δυνατό να γίνει. Διότι δεν συνεννοούνται τα κόμματα, διότι ο Κουτσούμπας λέει τρέλες, διότι ο άλλος του Πασόκ πολεμάει και αυτός να ξεπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο καθένας έχει τη δική του στρατηγική και δεν κάθονται να τα βάλουν κάτω χάριν της χώρας. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά η αλήθεια επίσης είναι ότι ο Τσίπρας δεν έπραξε σωστά. Τότε που πέρασε την απλή αναλογική, έπρεπε με τη στάση του να δείξει ότι δημιουργεί συνενέσεις και περνάει τα νομοσχέδια με αποδοχή όλων των κομμάτων. Αν το είχε κάνει αυτό 2 χρόνια πριν γίνουν οι εκλογές του 19, θα ήταν άλλο το αποτέλεσμα του 19. Αλλά φτάσαμε στο 19 και ο Μητσοτάκης διέρευνε ότι πάμε σε ακυβερνησία με την απλή αναλογική, ότι καλύτερα οι ενισχυμένοι να έχουμε το γάιδαρο δεμένο και κάτι τέτοιες βλακίες που συνήθως είναι κομπλεξικά μηνύματα αυτά ανθρώπων ακαλλιέργητων και φτάσαμε ως εδώ. Αυτή είναι η κατάσταση και βλέπουμε τώρα πολεμάει ο κύριος Μητσοτάκης να διορίσει στο κράτος υπαλλήλους που το κάνει μόνο για ρουσφέτη και σίγουρα είναι με μέσον. Προσπαθεί σε όλους
στην πυροσβεστική, στην αστυνομία, να βάλει, να δώσει προσλήψεις νέων. Δηλαδή, ενώ είχαμε πει να μειώσουμε το απέραντο κράτος του κρατισμού και να δώσουμε τόνωση στην ιδιωτική πρωτοβουλία, εδώ φτάσαμε τώρα να θέλουν όλοι να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Και να διαδίδει ο κύριος Σταϊκούρας του κυρίου Μητσοτάκη, να διαδίδει τι? Ότι μας βάζουν στην επενδυτική βαθμίδα, λέει, οι ξένοι, οι οίκοι αξιολόγησης, οι Άπωνες, οι Αμερικάνοι μας βάζουν στην επενδυτική βαθμίδα. Ναι, αλλά οι Άπωνες και οι Αμερικάνοι, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξέρετε ότι δεν νοιάζονται για την Ελλάδα. Γιατί αν νοιάζονταν θα είχαμε και εδώ μία επένδυση. Μας ανέβασαν στην επενδυτική βαθμίδα χωρίς καμία επένδυση. Και το κάνανε όπως είχαν κάνει κάποτε στο Τζίπρα οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί για να, τις πρέσπες. Του είχαν πει του Τσίπρα, ψήφισε πρέσπες και εμείς θα στο χρέος σας, όσο μεγάλο και να είναι, θα δείξουμε υπομονή. Δεν θα σας κυνηγήσουμε στο βαρύ χρέος. Ο Τσίπρας δηλαδή με αντάλλαγμα ψήφισε πρέσπες. Η Ελλάδα έδωσε πρέσπες και ο Τσίπρας εισέπραξε ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταράκρωση της οικονομίας που είχε κάνει. Και αυτά που λέει ότι είχε δημιουργήσει μαξιλάρια και διάφορα τέτοια είναι ανοησίες. Λοιπόν, εμείς στην Ένωση Κεντρών θα πολεμάμε με όλη μας τη δύναμη και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που είναι τοξικό κόμμα. Τα θεωρούμε ανίκανα αυτά τα κόμματα. Η παρουσία τους και μόνο δημιουργεί πρόβλημα στην Ελλάδα και θεωρούμε ότι ο κεντρός και μόνο χώρος αποτελεί διέξοδο από την κρίση.